Ξεκινώ λέγοντας ότι σήμερα ήμουν πάρα πολύ αγχωμένη, γιατί δεν θα μιλήσω για το αντικείμενό μου. Θα μιλήσω για μένα, κάτι το οποίο μου είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Έρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι σε μένα, θα πω χιλιάδες, αλλά δεν θέλω να ακουστώ, να είναι αλαζονικό όλο αυτό, αλλά ομολογουμένως από το 2008 που βοηθώ ανθρώπους στο να φτιάξουν τα marketing εργαλεία τους, το βιογραφικό τους, το LinkedIn τους, το να βγουν προς τα έξω, να επικοινωνήσουν το brand τους, την ταυτότητά τους, την επαγγελματική, θεωρώ ότι σίγουρα έχω βοηθήσει χιλιάδες. Ξέρω ότι έχω εκπαιδεύσει 8.000 ανθρώπους, κάθομαι και τις μετράω σαν τη χαζούλα. Αλλά μέσα σε αυτό το κομμάτι να πω ότι δεν υπάρχει πιο δύσκολο task από το να σου ανατεθεί να μιλήσει για τον εαυτό σου. Και όσο κι αν τους μαλώνω ότι έλα μωρέ θα τα καταφέρεις και σιγά τώρα και τι είναι και τα λοιπά, άλλο τέτοιο boost έχω και από το δεξί μου χέρι, την Κατερίνα την Κλακουσάκη, η οποία παρακολουθεί σήμερα κιόλας, και από άλλους ανθρώπους που με περιστοιχίζουν. Μιλάω για κολλητούς, μιλάω για συγγενείς, μιλάω για επαγγελματικούς γνωστούς, αλλά κυρίως μιλάω για αυτές τις 6 οντότητες που θα μιλήσω σήμερα. Ο τίτλος είναι πολύ ιδιαίτερος. Έχω καταλάβει ότι δεν νομίζω ότι ούτε ένας έχει καταλάβει τι θέλω να πω με τον τίτλο, το οποίο το λατρεύω γιατί μ' αρέσει να παίζω παιχνίδια με τον κόσμο, να τους κάνω τσαχπινιές, να τους κάνω έτσι κεφαλονίτικες σε τσαχπινιές, προκειμένου να μην καταλαβαίνουν τίποτα. Παρ' όλα αυτά, έδωσα κάποια μικρά hints στο αγαπημένο μου μέσο και κανάλι το LinkedIn, για να καταλάβουν ότι θα μιλήσω όντως για 6 οντότητες, 3 bulldogs και 3 γιόντας. Διάλεξα ένα σκυλί για να εκπροσωπήσει, ένα άγριο σκυλί, για να εκπροσωπήσει ένα συγκεκριμένο τύπο ανθρώπου που έχει περάσει από τη ζωή μου 3 φορές. Είναι οι 3 άνθρωποι που θα διαλέξω να μην ονοματίσω. Δεν είναι και στην ομιλία μας, αλλά ούτως ή άλλως έχω να πω καλά πράγματα για αυτούς, μέσα από κάποιες προκλητικές, ας το πούμε, εμπειρίες που είχα. Και έχω διαλέξει και 3 οντότητες, δεν είναι ακριβώς άνθρωποι, θα σας το πω, οι οποίοι με έχουν βοηθήσει στην πορεία μου, κάποιοι εν αγνία τους ή κάποιοι εν γνώση τους με, αλλά χωρίς να καταλαβαίνω πού ακριβώς με άγγιξαν. Θα ξεκινήσω όμως με κάτι το οποίο έκανα σήμερα, μέσα από το άγχος μου. Μπήκα στη διαδικασία και ρώτησα ένα νέο άνθρωπο τι καταλαβαίνει από τον τίτλο. Τι θέλει να ακούσει, τι είναι αυτό που θέλει να ακούσει. Ακούει για 3 bulldogs και 3 γιόντας. Ωραία, τι θέλει να ακούσει. Καταρχάς, για να ξέρεις ποιοι είναι οι γιόντας, θα πρέπει να έχεις δει και να είσαι fan των Star Wars. Αν δεν είσαι fan των Star Wars, την κάτσα μου, είσαι σε λάθος ομιλία. Πρέπει να φύγεις. Αν δεν φύγεις, τουλάχιστον κάτσε να σου πούμε λίγα πραγματάκια για αυτούς. Το Star Wars δεν είναι απλά μια ταινία, δεν είναι απλά a series of movies. Είναι θεσμός. Είναι θεσμός στον οποίο έχω μεγαλώσει και έχω μεγαλώσει γιατί με μίλησε ο αδερφός μου στο να καταλαβαίνω οτιδήποτε sci-fi, οτιδήποτε έχει να κάνει με science fiction και σίγουρα να καταλαβαίνω ότι υπάρχει πίσω από την ταινία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο με δίδαξε ο μπαμπάς μου, π.χ. Ο μπαμπάς μου και λίγο η μητέρα μου. Οι ταινίες για μένα δεν είναι ταινίες, δεν είναι κάτι με το οποίο απλά περνάω την ώρα μου. Είναι γνώση. Ίσως επειδή είμαι άνθρωπος που έχω κουραστεί τόσο πολύ να διαβάζω για το αγαπημένο μου μέσο, δυστυχώς δεν έχω την τύχη, π.χ. του θεράποντα του Φάκα, που είναι και σήμερα μαζί μας, που παίρνει ένα βιβλίο, πάει 6 ώρα στην πλατεία της Ξάνθης και αρχίζει και φωνάζει «Καλημέρα, κόσμο, χαμός!» Και εμένα μου φτιάχνει τη διάθεση αυτό το πράγμα. Δηλαδή το χαμόγελό μου πηγαίνει μέχρι τα αυτιά και λέω «Φίλε, υπάρχουν πιο τρελοί και από μένα!» Καταπληκτικά. Δεν έχω την τύχη του να διαβάζω όμορφα βιβλία, τα οποία να μπορώ να τραβήξω quote. Εμένα λοιπόν, αν με αφήσει στεναχωρημένη, εκπληκτικά. Κλείνομαι μέσα και αρχίζει το Netflix για 4 μέρες συνεχόμενα. Παίζει να δω 8 ταινίες στη σειρά και είμαι με ένα μπλοκάκι και κάθομαι και σημειώνω quotes, πράγματα, θάματα, έννοιες και γιατί το είπα αυτό και σκηνοθετικά τι έκανε, γιατί το έκανε. Αφού λέω, μάθε τέχνη και άστινε, θα γίνω κριτικός κινηματογράφος το κάτω-κάτω. Αν δεν γίνω πολυεκατομμυριούχος με κάτι άλλο. Παρ' όλα αυτά, έχω γίνει πολυεκατομμυριούχος σε εμπειρίες και συναισθήματα. Μέσα από τις ταινίες πέφτει πάρα πάρα πολύ κλάμα. Πάρα πολύ κλάμα. Ο καρκίνος έχει βγει έξω. Σας είπα ότι θα μιλήσω προσωπικά, δεν θα με ακούσετε σαν LinkedIn trainer σήμερα, οπότε θα ακούσετε και τα προσωπικά. Και μέσα από αυτές τις ταινίες ξεχωρίζω ιδιαίτερους ανθρώπους. Και έτσι ακριβώς έχω αντιμετωπίσει και τη ζωή μου. Σαν μια ταινία, η οποία ο τρόπος που εκτελήσεται, μπαίνουν καινούργιοι πρωταγωνιστές μέσα, μπαίνουν άνθρωποι οι οποίοι
κάνουν κακό και άνθρωποι που κάνουν καλό. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν είναι κακό να το λέμε. Ρωτώντας λοιπόν και ανατρέχοντας αυτό που σας είπα, ένα νέο άνθρωπο σήμερα, τι κατάλαβε, μου είπε. Το σκυλί μου, λέει, για μένα, αντιπροσωπεύει έναν άνθρωπο που δουλεύει πολύ σκληρά. Άρα δουλεύει σαν σκυλί. Και οι τρεις γιόντας είναι, ας πούμε, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι οι πολύ περίεργοι τύποι στη ζωή του. Δεν έπιασε καθόλου το κόνσεπτ αυτό που ήθελα να πω, αλλά μου έδωσε hint για να καταλάβω ακόμα μία φορά, γιατί ο κλάδος μου στο HR νομίζω ότι κάθε μέρα μου το αποδεικνύει αυτό, ότι ποτέ ένας άνθρωπος δεν σκέφτεται ένα πράγμα. Τίποτα δεν είναι συγκεκριμένο, τίποτα δεν είναι υποκειμενικό, τίποτα δεν είναι αντικειμενικό, όλα είναι υποκειμενικά. Ο κάθε άνθρωπος έχει την αντίληψή του, την καρδιά του, τη φύση του, το αίμα του, ο τρόπος, ο παλμός που χτυπάει η καρδιά του και που χτυπάει και η σκέψη του. Άρα ο κάθε άνθρωπος κάνει τη δική του μετάφραση. Σήμερα λοιπόν ήρθα για να δώσω διάφορες μεταφράσεις στα πράγματα τα οποία συνέβησαν στη δική μου ζωή. Μου είπε λοιπόν πριν κλείσει το τηλέφωνο ότι καλό είναι να μιλήσω για την αρχή των πραγμάτων. Λέω αρχή, μου λέει η αρχή. Δεν μας νοιάζει ποιος είναι ο στόχος σου τώρα εδώ που είσαι ή πού θα πας. Ωραία, κάπου θα πας. Μας νοιάζει η αρχή. Από πού ξεκίνησες, γιατί ξεκίνησες έτσι και τι συνάντησες στην αρχή. Οπότε να ταυτιστούμε και να καταλάβουμε εμείς που είμαστε μπλεγμένοι, που είμαστε νέοι, που είμαστε νέοι στην ψυχή και ας λέει άλλα η ταυτότητά μας, καλή ώρα σαν και εμάς και πολλούς άλλους εδώ μέσα. Τι θέλουμε, τι θα συναντήσουμε, πώς να το αντιμετωπίσουμε και πώς να το προσπεράσουμε. Με την καλή έννοια το προσπερνάω. Ενώ λοιπόν η αρχή για μένα, όταν αίσθησα τον τίτλο και την ιδέα αυτής της ομιλίας ήταν να ξεκινήσω από τα 25 μου έτη και μετά, δηλαδή μετά το μεταπτυχιακό, ο άνθρωπος αυτός όταν μου είπε την αρχή, σκέφτηκα εμένα να σφουγγαρίζω στο κατάστημα του πατέρα μου και σκέφτηκα τον πατέρα μου να επιλέγει πολύ συγκεκριμένο τρόπο για να με μαλώσει για κάτι που είχα κάνει, όχι μπροστά στους πελάτες, αλλά να με παίρνει one-on-one. Και τότε, πιστέψτε με, ούτε τώρα, ο πατέρας μου δεν έχει ιδέα τι σημαίνει one-on-one από πλευράς HR. Κι όμως αυτά ήταν ενσωματωμένα στους ανθρώπους που ήταν αυτοδίδακτοι και αυτοδημιούργητοι. Τους παλιούς καλούς επιχειρηματίες. Εγώ έτσι τους λέω και τους έχω στο κεφάλι μου. Θα μιλήσω λοιπόν για αυτή την αρχή. Θα πάω λίγο πιο πίσω σε πράγματα που οι άνθρωποι δεν ξέρουν για μένα. Όπου ξεκίνησα να εργάζομαι στα 13 μου. Η πρώτη μου δουλειά, λοιπόν, ήταν στην οικογενειακή επιχείρηση. Ήμασταν απέναντι από τα δικαστήρια της Ευελπίδων, σε ένα πολύ μεγάλο κατάστημα, καλά να είναι ο πατέρας μου και η μητέρα μου που το είχανε, όπου εξυπηρετούσαμε δύο πράγματα. Το ένα ήταν τους δικηγόρους. Η μητέρα μου ήταν επί 45 χρόνια δακτυλογράφος και εξυπηρετούσε πάρα πολλούς πελάτες από το Πρωτοδικείο Αθηνών. Και το δεύτερο ήταν τηλεφωνικές επιχειρήσεις, όπου θα το ακούσετε και σαν πείμα, κάναμε εγκαταστάσεις, πωλήσεις, επισκευές, ασυρμάτων τηλεφώνων, φαξ και τηλεφωνικών κέντρων. Εγώ μέσα σε αυτό το κομμάτι έβγαζα φωτοτυπίες και από τα 9 στα 13 ακόμα παραπάνω, διάβαζα, υπαγόρευα, όπως λέγεται σωστά, αγωγές, δικάσιμους, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Για δικηγόρους προκειμένου να δακτυλογραφεί η μητέρα μου. Για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, με το που ξεκίναγε η υπαγόρευση, άρχισα να χασμουριέμαι. Κάθε φορά η μητέρα μου είχε να το λέει, «Μα δακτυλογραφώ, διαβάζεις, πώς γίνεται να σε παίρνει ο ύπνος?» Αλλά μου φαινόταν όλα αυτά τα δικηγορίστικα τόσο πολύ βαρετά, ακόμα μου φαίνονται δηλαδή, no offense για τους δικηγόρους, όπου πραγματικά με πιάνε ύπνος. Παρ' όλα αυτά υπαγόρευα και η πρώτη μεγάλη στιγμή της ζωής μου ήρθε ένας πάκος στο κατάστημα, πάκος από φωτοτυπίες. Αυτό δεν ήταν πρωτόγνωρο, ήταν κάτι κλασικό. Μιλάμε τώρα ότι έπρεπε να κάθεσαι όρθια περίπου στις τουλάχιστον 3 ώρες για να βγάλεις αυτές τις φωτοτυπίες μία-μία. Ενδιάμεσα, λοιπόν, είχε έγχρωμες φωτογραφίες. Πώς να το πω. Είχαν ανοίξει τον εγκέφαλο ενός ανθρώπου, γιατί κάνανε, δεν θυμάμαι τώρα τη λέξη μου, διαφεύγει. Και υπήρχαν γλαφυρές εικόνες οι οποίες φαινόντουσαν, όπου ο πατέρας μου απλά πέρασε μπροστά από το φωτοτυπικό, έπαθε ένα τεράστιο σοκ,
Και θυμάμαι τον πατέρα μου να πιάνει από το γιακά, νομίζω, το δικηγόρο και να τον τραβάει προς τα έξω. Ότι είσαι με τα καλά σου, αφού βλέπεις ότι νέο μικρό παιδί βγάζει φωτοτυπίες. Θα μου πείτε, τι δουλειά είχα στα 13 μου εγώ να βγάζω φωτοτυπίες. Πολύ καλά το λέτε. Αλλά για όσους ξέρουν πώς ξεκινάνε τα χρόνια όλων των αυτοδημιούργητων και ανθρώπων οι οποίοι ήταν τα παλαιότερα χρόνια, το ξέρω ότι ακούγεται κάπως αυτό παλιακό αυτό που λέω. Πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι δουλεύανε μαζί με τους γονείς τους και αυτό δεν ήταν κακό, ήταν κάτι καλό, συνέβαλε στην οικογένεια. Θυμάμαι λοιπόν μια έντονη τέτοια στιγμή, θυμάμαι να βλέπω γλαφυρές εικόνες ξανά και ξανά, θυμάμαι τον Γκούγια να έρχεται στο κατάστημα και να λειτουργεί σαν ένας άνθρωπος όχι τόσο ανθρωποκεντρικός και το θυμάμαι νέο πεδίο που ο τρόπος που μιλούσε στον άνθρωπο που χειριζόταν την ταμιακή μηχανή εγώ και προσπαθούσα να μην κάνω λάθη στα ρέστα και στα ψηλά, σε απαξίωνε με τον τρόπο του. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν φτάσει πάρα πολύ ψηλά και ήταν τόσο κοντά στην εξουσία που είχαν ξεχάσει προφανώς από πού ερχόντουσαν. Και αυτό είναι ένα μότο που προσπαθώ να με κυβερνάει στη ζωή μου, ότι ό,τι εξουσία και αν σου δοθεί, ποτέ μην ξεχάσεις από πού ήρθες. Εγώ λοιπόν είμαι μία κυψελιώτισσα, είμαι στην καρδιά κεφαλονίτσα, τρελή όσο δεν πάει. Το καλύπτω λόγω επαγγέλματος, γιατί αν βγάλω την τρέλα μου προς τα έξω, την κάτσαμε. Και μέσα από αυτό έχω μια πάρα πολύ ευαίσθητη ψυχή, την οποία κατάφερα μέσα από τα χρόνια και θα δείτε γιατί, να την καλύψω σε ένα περίβλημα πάρα πάρα πολύ σκληρό, ώστε η αγορά με πολύ εύκολο τρόπο να με αναφέρει πολύ συχνά ως σκύλα και πριν πάθω τα ατυχήματα με τα πόδια μου, ως η σκύλα με τα τακούνια. Αυτό τον τίτλο τον διεκδίκησα και τον πήρα με καμάρι για να καλύψω όλη αυτή την ευαισθησία την οποία καταπατήθηκε στα παλαιότερα χρόνια. Ούσα λοιπόν μέσα από το κατάστημα και δουλεύοντας και ξεκινώντας τον τυρί μετά το λύκειο, δούλευα 9 με 1 στο κατάστημα, σουγκάριζα πολύ συχνά, έφτιαχνα τον καφέ του πατέρα μου, η μητέρα μου όχι, τον έφτιαχνε μόνη της, άκουγα ό,τι έπρεπε να ακούσω, διαχειριζόμουν 8 και 10 δικηγόρους μέσα σε ένα μισάωρο, στον ίδιο χώρο, σε ένα πολύ μικρό χώρο για τετραγωνικά που ο COVID δεν θα μας επέτρεπε. Και αυτό για ένα νέο παιδί είναι ένα τεράστιο challenge, γιατί οι δικηγόροι είναι ένα εξαίρετο επάγγελμα, πάρα πολύ χρήσιμο, ένα αντικείμενο εξαιρετικό, αλλά δύσκολο. Δύσκολο να τους διαχειριστείς, γιατί ο λόγος και η εξουσία που έχει ο λόγος τους είναι αρκετά, έτσι, έχει μια μεγάλη πρόκληση, ας το πούμε. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, κατάλαβα ότι θέλω να είμαι πολύ κοντά στους ανθρώπους και να φέρομαι σωστά στους ανθρώπους. Και αυτό το καταλάβαινα ολοένα και περισσότερο στις σπουδές μου στο Αμερικάνικο Κολέγιο. Έτσι επέλεξα κιόλας να σπουδάσω στο HR. Δεν ήθελα να δώσω πάρα πολύ, να τονίσω περισσότερο αυτά τα χρόνια. Απλά θα σας πω ότι από όλη αυτή τη διαδικασία μέσα σε ένα κατάστημα όρθια να βγάζω φωτοτυπίες, να μπορώ ακόμα και τώρα στα 41 μου, όταν πήγα σε ένα από τους πελάτες μου στην Κόνικα Μινόλτα και στη Xerox, το γεγονός ότι ήξερα τι είναι τόνερ και πώς αλλάζουν τόνερ σε ένα φωτοτυπικό μηχάνημα. Το γεγονός ότι ήξερα όλα τα pain points, τα σημεία πόνου, όπως λέω και εγώ, του συγκεκριμένου επαγγελματία, η Xerox και η Konica μου έδωσε ευκολότερα τη δουλειά, ακριβώς γιατί τους καταλάβαινα. Τι θέλω να πω με όλο αυτό, ότι μεγαλώνοντας θα χρειαστεί να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε, δεν μπορούμε να δούμε την αξία αυτών. Πρέπει, γιατί δεν γίνεται αλλιώς και δεν μου αρέσει γενικότερα να χρησιμοποιώ τη λέξη πρέπει, αλλά κυρίως το είναι απαραίτητο ή χρειάζεται. Πρέπει να αντιληφθούμε την γνώση, την αξία και την ηρεμία της ψυχής που θα έρθει αργότερα και όχι να θέλουμε ανυπόμονα να τα πάρουμε όλα τώρα. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει πρώτα να χτίσουμε και θα φτάσουμε 35, θα φτάσουμε 40 και μετά ξαφνικά θα δούμε ένα τεράστιο παζλ όπου κάθε μικρό κομμάτι θα πάει και θα χτίσει μια εξαιρετική εικόνα. Δεν μπορεί όμως να γίνει αυτή η εικόνα πλήρης αν τυχόν δεν συλλέξουμε εικόνες, αν δεν συλλέξουμε εμπειρίες, καλές και κακές, δύσκολες και με learnings, με πράγματα τα οποία έχουμε να πάρουμε. Να πάρουμε και να αξιοποιήσουμε. Δεν θα τα αξιοποιήσουμε όμως επί τόπου. Θα γίνει με τον καιρό. Θέλω να πω λοιπόν ότι από αυτή την εμπειρία μου, εγώ αυτό που συνέλεξα είναι ότι πρώτον, σουγκαρίζω πάρα πολύ καλά, μου αρέσει πάρα πολύ το νερό. Δεύτερον, φτιάχνω καλό καφέ. Το έχω ψιλοξεχάσει τώρα τελευταία, αλλά φτιάχνω καλό καφέ. Και ξέρω να βγάζω πολύ γρήγορα φωτοτυπίες.
Και κυρίως δεν παθαίνω εργατικά ατυχήματα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα εργατικά ατυχήματα, δεδομένου ότι είμαι HR, οφείλω να το ξέρω αυτό, μπορεί να πάθει ένας άνθρωπος όταν είναι κοντά σε τέτοιου είδους αντικείμενο. Από το να μπει συρραπτικό στο χέρι του μέχρι το οτιδήποτε. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, λοιπόν, σιγά σιγά αποφάσισα και μπήκα στο HR. Και βγαίνοντας από το HR, έπαθα αυτό το οποίο συνάντησα στην πρώτη μου δουλειά ως recruiter, στη Randstad. Ερχόντουσαν νέα παιδιά και μου λέγανε, καθόντουσαν στο τραπέζι της συνέντευξης και τα έχω κάνει κι εγώ αυτά τα λάθη, γι' αυτό τώρα τα κοροϊδεύω, γιατί κοροϊδεύω και εμένα. Και μου λέγανε, με τι θέλετε να ασχοληθείτε? Με το HR. Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, συγκεκριμένα, με το HR. Ναι, έχετε τελειώσει από ό,τι βλέπω τις σπουδές σας στο εξωτερικό. Πολύ σωστά. Ωραία. Και τι θα κάνετε ακριβώς στο HR? Το HR έχει κάποιους πυλώνες. Θέλετε να ασχοληθείτε περισσότερο με την εκπαίδευση? Θέλετε να ασχοληθείτε π.χ. με το payroll, τη μισθοδοσία? Με τι θέλετε να ασχοληθείτε? Με το HR γενικότερα. Έβλεπα λοιπόν νέα παιδιά, τα οποία ερχόντουσαν και το HR και το marketing είχαν τα φόρτε τους τότε. Μιλάμε για μια εποχή γύρω στο 2005-2006. Ερχόντουσαν και δεν είχαν στόχευση. Το κακό είναι ότι δεν υπάρχει ούτε τώρα στόχευση. Βλέπω πάρα πολλούς νέους ανθρώπους, οι οποίοι θέλουν στο περίπου να κάνουν κάτι, μπορεί μέσα στο μυαλό τους να το έχουν λίγο πιο σαφές, αλλά δεν μπορούν να το επικοινωνήσουν. Ή δεν έχουν κάνει σωστή καταγραφή. Να κάτσουν κάτω, χαρτί και μολυβάκι, θέλω αυτό, θέλω αυτό, θέλω αυτό. Αυτό πώς ακούγεται, αυτό συνάδει με εκείνο. Για κάτσε να το ερευνήσω. Η έρευνα και η καταγραφή λείπουν από το πλάνο τους. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που θα έλεγα είναι ότι το κυριότερο λάθος μου ήταν ότι δεν είχα κάτσει να ερευνήσω, δεν είχα κάνει τίποτα. Και όταν άρχισα να τα κάνω όλα αυτά, έβλεπα διάφορους ανθρώπους ομπόδεις, με τίτλους καταπληκτικούς, οι οποίοι τότε είχαν αρχίσει να φαίνονται είτε στο LinkedIn είτε σε διάφορα περιοδικά. Το πρώτο περιοδικό που πήρα στα χέρια μου, που ήταν σχετικό με το κλάδο μου, ήταν η Μπούσιας. Η Μπούσιας είχε το HR Professional. Ένα από τα πρώτα λοιπόν ονόματα τα οποία διάβασα στο συγκεκριμένο περιοδικό είναι και σήμερα μέσα στην ομιλία και με παρακολουθεί, οπότε το άγχος, φανταστείτε, έχει φτάσει μέχρι εδώ, είναι η Μάρθα Μιλωνά. Θυμάμαι λοιπόν ότι δεν διάβαζα ποτέ στο δωμάτιό μου. Λόγω διάσπασης προσοχής ασχολιόμουν με 500 άλλα πράγματα για να διαβάσω. Οπότε ο καλύτερος τρόπος για να διαβάσω από μικρό παιδί μέχρι και πιο μεγάλη ήταν στην κουζίνα μαζί με τη μητέρα μου. Μαζί με τον Ντέτζερι και τον απορροφητήρα και εγώ μαζί. Έπρεπε να υπάρχουν χιλιάδες θόρυβοι δίπλα, προκειμένου εγώ να κάνω καλύτερα τη δουλειά μου. Θυμάμαι λοιπόν ότι παίρνω το περιοδικό, τη το δείχνω και τη λέω: κοίτα. Ναι, μου λέει, αγάπη μου, το βλέπω. Κοίτα, λέω, θα ήθελα πάρα πολύ να τη γνωρίσω. Και μου λέει: ωραία, πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Πού να το κάνουμε αυτό, ρε μάνα, της λέω, θα πρέπει να πάω σε συνέδρια, να στηθώ κάπου στην άκρη, σαν αυτούς που πρέπει να τους υπογράψω με κανένα αυτόγραφο, να πω κανένα καλημέρα και άμα ακουστεί η φωνή μου, γιατί σαν το ποντίκι θα μιλήσω, μπα, της λέω, δύσκολο. Αυτό που δεν μπορούσα να φανταστώ είναι ότι τα πράγματα δεν είναι ευκολότερα, δεν θα πω κάτι τέτοιο, είναι δύσκολα, αλλά δεν είναι ακατόρθωτα. Και έχω φτάσει αυτή τη στιγμή να είμαι τυχερή 41 ετών, και κάποιοι άνθρωποι που μου φαινόντουσαν τόσο, δεν θα πω πρώτα αποστηρωμένοι, απομακρυσμένοι, θα πω πρώτα αποστηρωμένοι. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι ήταν, μπορούσες να τους αγγίξεις. Θεωρούσες ότι επειδή φοράνε τις περλίτσες τους, όπως λέω και εγώ, ήταν τα γέρ τους και τα φουλάρια τους κτλ, ότι δεν μπορείς να τους αγγίξεις, ότι δεν μπορείς να τους πεις ένα ανθρώπινο καλημέρα. Αλλά αυτό, τις περισσότερες φορές, είναι δική μας εντύπωση. Δεν είναι ότι ισχύει. Δεν είναι απαραίτητο. Και έτσι χάνουμε τεράστιες ευκαιρίες. Γιατί δεν παίρνουμε το σθένος, το θάρρος, και δεν μιλώ για θράσος, γιατί ο επαγγελματισμός και η ευγένεια είναι δύο εξαιρετικά οχήματα. Να πάμε να τους μιλήσουμε και να τους πούμε «Είμαι εδώ και με ενδιαφέρεις εσύ, με ενδιαφέρει τι λες». Θα πω λοιπόν ότι τη συγκεκριμένη γυναίκα δεν την έβαλα στόχο να την πλησιάσω, γιατί θεωρούσα ότι ήταν απίθανο. Είδες όμως που όταν κάτι το έχεις στο μυαλό σου, κάπως σε φέρνει η ζωή, κάπως, δεν ξέρω αν πιστεύω στο γραπτό, αλλά τα φέρνει έτσι η κατάσταση που έρχεσαι κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους και μετά το μόνο που χρειάζεσαι είναι ένα μικρό push. Εδώ θα κάνω μία παρένθεση και θα πω το εξής. Κάποια στιγμή ήμουνα στο Μουσείο της Ακρόπολης και εξαιτίας ενός ανθρώπου που τον ευχαριστώ σήμερα γι' αυτό, ήμουνα μέσα σε ένα event όπου ήρθε η Αριάννα Χάφινγκτον στην Ελλάδα.
Ο ημέ. Πού να τις μιλήσω. Ούτε καν. Καθόμουν στα 3 μέτρα και καθόμουν και ξεροστάλιαζα. Και ήθελα να τις πω. Ξέρεις, επειδή εμφανίζεσαι στο LinkedIn και έχεις μιλήσει για το LinkedIn και έχεις κάνει προφίλ στο LinkedIn και αυτό έχει γίνει κάτι πολύ φοβερό για την ίδια την πλατφόρμα και έχουν γραφτεί και άρθρα στη Huffington Post, θέλω να σου πω ότι εγώ έχω καταφέρει και είμαι η πρώτη και μοναδική LinkedIn trainer στην Ελλάδα. Και εκείνη την ώρα, αυτός ο φίλος που είχα δίπλα μου, μου ρίχνει, παιδιά, μια σπροξιά και έρχομαι και προσγειώνομαι με το σαγόνι στον ώμο της. Η ντροπή η ίδια. Γυρνάει η γυναίκα, έντρομη, πώς δεν γύρισαν και ασφαλίτες μαζί, και μου λέει yes. Λέω, γεια σας, ήθελα να σας μιλήσω. Μπουρδουκλώθηκα με το τακούνι, τα μπουρδούκλωσα και στα αγγλικά να της το πω. Καθίσαμε κάτω και μου έδωσε 5 πολύτιμα λεπτά και με άκουσε. Το μόνο που χρειαζόμουν ήταν μια σπροξιά. Γιατί να μην τη δίνουμε αυτή τη σπροξιά στον εαυτό μας? Γιατί πρέπει να περιμένουμε τα πράγματα να τα φέρουν οι συνθήκες μαζί? Εγώ έχασα πολύτιμο χρόνο. Και ο άνθρωπος που σας έλεγα πριν είναι ο πρώτος μου γιόντα. Είναι ο νούμερο ένα γιόντα που θέλω να σας μιλήσω και λέγεται Μάρθα Μιλωνά. Η κυρία Μιλωνά ήταν, πλέον έχω την τιμή να την λέω Μάρθα και είναι πολύ σημαντικό για μένα, παρότι δεν της το έχω τονίσει αρκετά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρούσε ότι κάποτε δεν θα μπορέσω ποτέ να πω ούτε καλημέρα, γιατί απλά θα τρέμω. Γιατί την είχα στο κεφάλι μου ως δεινόσαυρο του HR. Προσοχή, μην παρεξηγήσετε αυτό που λέω. Τι σημαίνει για μένα δεινόσαυρος? Δεινόσαυρος πάει να πει ένα μεταλλαγμένο on από προκλήσεις και εμπειρίες που έχει στην πλάτη του φοβερή, φοβερή γνώση. Αυτό για μένα είναι ο δεινόσαυρος, που έχει μια πολύ ωραία ουρά, που έχει δημιουργηθεί από όλα αυτά που έχει αντιμετωπίσει. Για μένα, λοιπόν, ήταν ένας δεινόσαυρος, τον οποίο θαύμαζα, αλλά δεν ήξερα πώς να τον προσεγγίσω. Και τυχαίνει να εντρυφήσω περισσότερο στο πώς να έρθω πιο κοντά στην κοινότητα του HR, και δει στο Σύνδεσμο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδος, όπου ήταν πρόεδρος, κυρία Μιλωνά, για πάρα πολλά χρόνια. Μέσα από εκεί, ό,τι εκπαιδεύσεις έκανα, γιατί ευτυχώς τα έφερε έτσι που η κατάσταση όπου συνεργαστήκαμε και συνεργαστήκαμε πολύ στενά και με την ίδια και με το Σύνδεσμο και ακόμα συνεργαζόμαστε. Έχω την τύχη, λοιπόν, μέσα από εκεί να έχω γνωρίσει εκπληκτικά στελέχη της κοινότητας του HR, αλλά η συγκεκριμένη εκεί που με κέρδισε δεν ήταν στο επαγγελματικό, ήταν στο προσωπικό. Και έχει βρει τρόπους να βάζει πινέζες στη ζωή σου. Δηλαδή, η πρώτη φορά, εκεί που μιλούσαμε για, εννοείται, επαγγελματικά θέματα, για το LinkedIn, πώς θα είναι το προφίλ της, τι θα επικοινωνεί προς τα έξω, είχε ένα μοναδικό τρόπο να σηκώνεται, να κάθεται από το γραφείο, με ένα, καταρχάς είναι ένα ζου. Συγγνώμη που θα το πω, αλλά έχει τέτοιο νάζι. Είναι απίστευτο το πόσο νάζι βγάζει, ενώ στο επάγγελμά της είναι, οπ, σταυρός. Έχει τρόπο όμως με τους δικούς της ανθρώπους να είναι ναζιάρα, να είναι επικοινωνιακή, να είναι γυναίκα πάνω απ' όλα και να μην είναι κακό, να μην πρέπει να το κρύβει. Που έχουμε μάθει τόσες γυναίκες να κρύβουμε τα γυναικεία μας προσόντα. Είχε έναν τρόπο να είναι ενήμερη για τα πάντα. Δεν της ξέφευγε τίποτα. Ακόμα και αυτά που της ξεφεύγανε, γιατί μπορεί να ήταν κάποια τεχνολογικά θέματα. Είχε τον τρόπο να καλύπτει τη μικρή άγνοια με σοφία. Με σοφία και να ακούει. Δεν είχε πρόβλημα να ακούει. Πάρα πολλά στελέχη μπορεί να μην είναι τόσο ανοιχτοί στο να ακούν. Ίσως γιατί έχουν ξεχάσει από πού ήρθαν. Η συγκεκριμένη δεν νομίζω ότι έχει ξεχάσει. Θυμάμαι, λοιπόν, ότι μου μίλησε για το πώς γνώρισε τον άντρα της. Μου μίλησε για τα παιδιά της. Μου μίλησε, ακόμα θυμάμαι το πώς γνώρισε τον άντρα της. Και μου είπε και για τσαχπινιές που έκανε. Και εκεί καταλαβαίνεις τον άνθρωπο και καταλαβαίνεις ότι όταν θα πάρθει μία απόφαση ηγεσίας από πίσω, το ίδιο μυαλό θα την πάρει. Δεν θα την πάρει άλλο μυαλό. Αυτό το μυαλό θέλουμε. Συνειδητοποίησα, λοιπόν, ότι και το δικό μου μυαλό, για όλες τις αποφάσεις που έχω πάρει, είτε προσωπικές είτε επαγγελματικές, αυτό είναι. Και όταν με επιλέγει ο πελάτης, όπως κάποτε μου είπε ο πατέρας μου, μην αισθάνεσαι περίεργα που σε έχει επιλέξει κάποιος. Embrace it. Αγκάλιασέ το. Σε επέλεξε. Σε επέλεξε γιατί είσαι εσύ. Πάρ' το και κατάλαβέ το. Αλλιώς δεν θα σε επέλεγε. Οι επιλογές είναι επιλογές. Η συγκεκριμένη, λοιπόν, γυναίκα με άγγιξε πρώτον γιατί μοιράστηκε τη ζωή της και δεύτερον, όταν σταμάτησα να φοβάμαι, γιατί φοβάμαι πάρα πολύ τους ανθρώπους,
και ανοίχτηκα και της είπα 2-3 πράγματα τα οποία θεωρώ ότι δεν είναι καλές επιλογές μου, μου τα επιβεβαίωσε. Μου επιβεβαίωσε ότι έχω κάνει πολύ λάθος επιλογές, αλλά με έναν τρόπο που δεν ένιωθες μειονεκτικά. Ένιωθες ότι it's okay. Είσαι άνθρωπος. Αλλά πρόσεξε. Αλλά άνοιξε τα μάτια σου. Αλλά δες πώς θέλεις να κινηθείς. Και μάλιστα κάποια στιγμή είπε κάτι, το οποίο ήταν από την επαγγελματική άποψη. Μη γίνεις, πώς το είπε να δεις, αυτή η γραφική γιαγιούλα που θα συνεχίσει να μιλάει για το LinkedIn. Κουδούνισε στο κεφάλι μου. Εγώ γιαγιούλα. Εγώ θα μιλάω για το LinkedIn. Κουδούνισε στο κεφάλι μου. Το πήρα σπίτι. Γενικότερα, ό,τι μου έχει πει, το έχω πάρει σπίτι μου. Εκείνη την ώρα δεν βιάζομαι. Έχω αποφασίσει να μην βιάζομαι. Παρότι είμαι σαν άνθρωπος ανυπόμονη, όπως όλοι και οι νέοι τωρινοί, ακόμα περισσότερο, αλλά και εγώ. Η δεύτερη φορά ήταν από κάποιες αποφάσεις που έπρεπε να πάρω, επαγγελματικές, που ναι, με βοήθησε, αλλά okay, από έναν μέντορα, γιατί από ένα σημείο και μετά, νομίζω ότι πήρε μόνη της αυτό το θέμα που βλέπετε πίσω, το πήρε μόνη της και το φόρεσε ότι είναι μέντορας. Δεν της το είπα εγώ, ότι ξέρεις κάτι, από εδώ και πέρα θα σε έχω μέντορα. Όχι, έγινε μόνη της. Ήρθε κάποια στιγμή, η οποία ήταν δύσκολη για μένα πάλι προσωπικά, με ένα ατύχημα που είχα, όπου ξαφνικά ήρθε στην πόρτα μου ένα μπουκέτο λουλούδια από εκείνη και έναν δικό της πολύ καλό συνεργάτη, την οποία επίσης την έχω μέσα στην ψυχή μου. Και σε μια τόσο δύσκολη καμπή της ζωής, της καριέρας, όπου έπρεπε να μείνω 8 μήνες εκτός αγοράς εργασίας, πολύ σχετικά πρόσφατα, η συγκεκριμένη ήταν απίστευτο το ότι ποιος τέλεχος σε θυμάται να σου στείλει λουλούδια στο σπίτι. Καταρχάς, ποιος στέλνει λουλούδια στο σπίτι. Είναι παλιακό και μόνο αυτό. Εγώ το λατρεύω. Το κάνουν πολύ σπάνια οι άνθρωποι. Νομίζω ότι στη ζωή μου, αν εξαιρέσουμε τη μητέρα μου που ξέρει ότι το λατρεύω και μου έχει πάρει 4-5 ανθοδέσμες, η Μάρθα η Μιλωνά είναι στα δάχτυλα του ενός χεριού που μου έχει πάρει λουλούδια. Έγραψε ένα πολύ ανθρώπινο μήνυμα, το οποίο αυτή τη στιγμή το κοιτάζω απέναντί μου, είναι στο τζάκι μου, γιατί συνειδητοποίησε ότι πατάω μία παύση στην καριέρα μου και θέλω στήριξη. Και αν δεν το συνειδητοποίησε ουσιαστικά, νομίζω ότι ο εσωτερικός εαυτός της το έπαινε να το κάνει. Και η τρίτη φορά, πολύ πρόσφατα, εξαιτίας πολλής δουλειάς και άγχους, και βάλε την πανδημία, βάλε και ένα δεύτερο ατύχημα που προέκυψε, πήγα σε μία εκδήλωση και αφού μιλήσαμε και είπαμε προσωπικά, επαγγελματικά κτλ, στο τέλος, με έπιασε σαν άλλη, να το πω, νονά, πώς να το πω, με πιάνει από τον μπράτσο και μου λέει, να σου πω, παρατηρώ κάτι. Και μου έκανε ένα σχόλιο προσωπικό για την εμφάνισή μου. Το πήρα πολύ ζεστά, έκλαιγα σε όλη τη διαδρομή στο γυρισμό. Ακόμα με απασχολεί γιατί δεν το έχω φροντίσει. Αλλά τέτοια σχόλια τα θες. Τα θες γιατί δεν σχολίασε την εμφάνιση. Δεν σχολίασε το ότι μπορεί να έχω πάρει 1-2 κιλά παραπάνω. Σχολίασε ότι για να μην το έχω φροντίσει, όχι γιατί η εμφάνιση έχει σημασία, αλλά γιατί έχω φύγει από τον εαυτό μου, από την εικόνα του εαυτού μου όπως ήμουν, ότι κάτι συμβαίνει. Και ξέρω ότι όταν μιλάει, ποτέ δεν μιλάει για την εμφάνιση. Πάντα μιλάει για εδώ και για εδώ. Πάντα. Έχει έναν τρόπο να το κάνει, ο οποίος εκείνη την ώρα σοκάρεσε, παγώνεις, αλλά αν τυχόν έχεις ανοιχτά τα αυτιά σου και δεις τα μάτια της, θα καταλάβεις ότι ο τρόπος που μιλάει είναι μόνο έννοια, τίποτε άλλο. Γιατί θέλει το καλύτερο από σένα. Η Μάρθα, λοιπόν, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος για μένα είναι γιόντα. Και εδώ θα μπω στη διαδικασία να εξηγήσω τι είναι η γιόντας για όσους δεν ξέρουν και δεν έχουν δει τα Star Wars. Η γιόντας είναι πολύ κοντά ανθρωπάκια, ξωτικά, ας το πούμε έτσι. Είναι πράσινα, είναι ξεμαλιασμένα, έχουν 5 τρίχες δεξιά-αριστερά, καμία σχέση με τη Μάρθα, φυσικά. Έχουν μητερά αυτιά. Και όταν ο Λούκας
πήγε να βρει τον μέντορά του, πήγε να βρει τον Γιόντα του για να του δώσει κάποιες συγκεκριμένες υπερδυνάμεις, να το πω έτσι. Το εκλαϊκεύω λίγο για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με το Star Wars, το θεσμό. Δεν περίμενε ότι αυτός είναι ο μέντορας. Τον έψαχνε, τον είχε μπροστά του και δεν το καταλάβαινε. Όταν άρχισε να του δίνει κάποιες ασκήσεις να κάνει, δεν τον πίστευε. Ουσιαστικά θεωρούσε ότι όλο αυτό είναι αυτό που λέμε, είναι ένα φαινόμενο, είναι κάτι που φαίνεται. Τα φαινόμενα όμως απατούν. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε έναν τρόπο να μιλάει, ο οποίος ήταν πολύ δύσκολος. Και μάλιστα είχε κάτι πολύ συγκεκριμένο το οποίο λατρεύω. Δεν είχε σύνταξη. Η σύνταξή του ήταν αντίστροφη. Δεν μίλαγε ποτέ σωστά στη σύνταξή του. Έβαζε αλλού το ρήμα, αλλού το αντικείμενο και μίλαγε ανάποδα. Αυτό που θέλω λοιπόν να πω για τους Γιόντας, για να κάνω πρόλογο γενικά για τους Γιόντας της ζωής μας, είναι ότι, πώς τη λένε την παροιμία, κάτι μιλάς γέροντα, μιλάνε περίεργα. Και αυτή τη λέξη μου είπε ο νεαρός που έκανα σήμερα τη δημοσκόπηση, ότι τι περιμένει να ακούσει, ότι ο Γιόντα είναι ένας περίεργος. Είναι περίεργη. Και δεν είναι οι μέντορες που νομίζετε ότι είναι. Αν νομίζετε ότι θα εμφανιστεί ένας άνθρωπος και θα τον έχετε μέντορα γιατί σας τον έδωσε μια πλατφόρμα ή κάτι τέτοιο, είστε λάθος. Οι μέντορες υπάρχουν δίπλα μας, βγαίνουν, κάνουν emerge μέσα στη ζωή μας και είναι τόσο περίεργοι, τόσο ιδιαίτεροι στον τρόπο που θα προσεγγίσουν το δικό μας μυαλό, τη δική μας κατανόηση και θα μας μιλήσουν με τέτοιο τρόπο που αν δεν είμαστε ένα, έτοιμοι, δύο, να θέλουμε την αλλαγή, να διψάμε για γνώση, τρία, να δεχόμαστε την κριτική, δεν θα τους καταλάβουμε. Θα νομίζουμε ότι είναι πράσινα, ξεμαλιασμένα, κοντά, ξωτικά. Για να δούμε τη δύναμη που κρύβουν και θέλουν να μας περάσουν την υπερδύναμή τους, το δεινόσαυρο που κρύβουν μέσα τους, πρέπει απλά να το ράβουμε, να ακούμε, να σχολιάζουμε, να ρωτάμε, να δημιουργούμε διάλογο και να το παίρνουμε σπίτι μας. Γιατί δεν νομίζω ότι η πρώτη στιγμή είναι αρκετά κατάλληλη για να μας βοηθήσει. Αυτός λοιπόν είναι ο πρώτος Γιόντα μου. Και τον ευχαριστώ που υπάρχει στη ζωή μου και θα συνεχίσει να υπάρχει όσο το θέλει και το θέλω σίγουρα και εγώ σίγουρα το θέλω. Δεύτερο κομμάτι είναι ένας άνθρωπος, δεν τα παίρνω χρονικά, τα παίρνω λίγο εναλλακτικά. Δεύτερος άνθρωπος, ο οποίος στάθηκε στη ζωή μου σαν ένας εκπληκτικός Γιόντα, είναι ο Δημήτρης ο Κάλλος. Ο Δημήτρης ο Κάλλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τον γνώρισα μέσω κάποιων σεμιναρίων, όπου οι άνθρωποι που δημιουργάνουν τα σεμινάρια, ο ένας ήταν πορωμένος με το θέατρο και έφτιαχνε στην Ηλιούπολη κάποια, κάποια θεατρικά μέσα από ένα θεατρικό και μέσα από κάτι που είχε δημιουργήσει η ΕΔΕ σαν σεμινάριο, έτυχε και γνώρισα τον Δημήτρη τον Κάλλο. Ο Δημήτρης ο Κάλλος είναι η έννοια του μπαμπά. Είναι του μπαμπά με την πολύ επίσης ιδιαίτερη έννοια. Ένας Γιόντα που δεν τον περιμένεις. Είναι καλοσυνάτος, είναι γλυκούλης, είναι σαν μπαμπαστρούφα, αλλά δεν έχει το γέννη, δεν έχει το μουσί. Είναι πολύ γλυκός, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ κοντά στην Εκκλησία και στο Θεό. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρει 800 ευκαιρίες μέσα στη συζήτηση να αναφέρει κάτι το οποίο του έχει δώσει ο Θεός και θέλει να στο μεταλαμπαδεύσει. Νομίζω ότι επειδή δεν έχω ειδικά τώρα με τον κορονοϊό πολύ κοντά τους γονείς μου να μου θυμίζουν πράγματα για την θρησκεία μας, την οποία εγώ είμαι κοντά, καταλαβαίνω ότι κάποιοι άλλοι μπορεί να μην είναι και το σέβομαι. Έχω αυτόν να μου το θυμίζει και η πρώτη μας διένεξη, γιατί όλα νομίζω ότι ξεκινούν από μια ωραία διένεξη, αφορούσε το θέμα της έκτρωσης. Όχι ότι είχα κάποιο θέμα, αλλά κάτι είχε συμβεί και αυτό το θέμα προέκυψε σαν συζήτηση σε μία παρέα, κάπως, δεν θυμάμαι, είχαμε βγει όλοι μαζί για φαγητό. Μικρή τότε εγώ, δεν έδινα πάρα πολύ σημασία, γιατί δεν έβλεπα πολύ άμεσα να προκύπτει η μητρότητα σε μένα. Οπότε ήμουνα και πολύ επιπόλαια στην απάντησή μου. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, λοιπόν, εκνευρίστηκε. Την επόμενη μέρα μου έστειλε ένα email το οποίο ήταν σοκαριστικό. Θυμάμαι ότι ήμουνα στην τελευταία μου εταιρεία ως μισθωτή, ενώ υπάλληλος, σαν recruiter. Άνοιξα το email και έκανα πίσω και λέω, εντάξει, έπρεπε να με σοκάρει, έτσι.
δεν μπορούσα να καταλάβω τι εννοούσε πίσω από αυτό. Ήταν πολύ περίεργη η προσέγγιση του και έπρεπε να την πάρω σπίτι και να τη σκεφτώ τουλάχιστον 6 μήνες. Δεν απάντησα. Θεώρησα ότι αν απαντήσω θα είναι επιπόλαιο εκ μέρους μου, δηλαδή καταλάβαινα έστω μέχρι εκεί. Και αποφάσισα να μην το συζητήσω αυτό το θέμα, μέχρι που κάποια άλλη στιγμή προέκυψε στο μέλλον και το συζήτησα. Στις μελλοντικές συζητήσεις μας όμως έτυχε και δεν βρισκόμασταν πλέον όλοι μαζί παρέα, αλλά μια-δυο φορές βρεθήκαμε στην Πλάκα, στο καφέ της Μελίνας, που είναι το αγαπημένο μου καφέ, και συζητούσαμε την πορεία μου ως επαγγελματίας. Είχε μόνο καλές συμβουλές να δώσει και τις καλές τις κρίνω όχι γιατί μου χάιδευε τα αυτιά, αλλά γιατί μου έλεγε πρόσεχε. Πώς η Μάρθα ένιωσε ότι μια-δυο φορές γύρισε και μου είπε πρόσεχε. Ξέρετε, εγώ το έχω ότι κάποιος μου τραβάει τα αυτάκια, αλλά δεν το έχω με την κακή χρειά, το έχω με την καλή χρειά, τύπου να σου πω, για ξύπνα. Αυτό εννοώ καλές συμβουλές. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος λοιπόν, και εκεί νομίζω ήρθε το τεράστιο learning για μένα, εκτός ότι σε όλη την πορεία μου έχει βοηθήσει με διάφορες αποφάσεις, ακόμα και όταν, τι να σας πω, κάτι άσχετο, πολιτικά δεν καταλαβαίνω κάτι που συμβαίνει με την κυβέρνηση. Θα πάρω ή τον πατέρα μου ή τον Δημήτρη και θα τον ρωτήσω τι γίνεται, τι συμβαίνει, εξήγησέ μου. Είναι ένας άνθρωπος σαν μπαμπάς. Μου εξηγεί πράγματα. Κάποια στιγμή λοιπόν ήρθε σε μένα, είχε φύγει από έναν τεράστιο οργανισμό στον οποίο ήταν διευθυντής λειτουργιών και μου λέει ήρθε η ώρα να φτιάξω LinkedIn. Εδώ είμαστε. Επιτέλους θα μπορέσω να ανταμείψω όλα αυτά τα πράγματα που μου έχεις δώσει, να σε ανταμείψω γι' αυτά. Του φτιάχνω το LinkedIn του και με παίρνει μετά από ένα μήνα και μου λέει, νομίζω ένα μήνα, έθελα να το κλείσω. Τι έγινε, λέω, κάτι κακό έκανα. Κάτι λάθος, κάτι δεν του έδωξα σωστά. Και το μετάνιωσε. Και το κλείσε. Έκλεισε όλο το account. Φίλε, έκλεισε όλο το account. Έπαθα τέτοια απογοήτευση. Λέω, νούμερο ένα άνθρωπος που έπρεπε να με πιστεύει, να πιστεύει τη δουλειά μου, το κλείσε. Κι όμως δεν ήταν η ώρα του. Δεν ήταν έτοιμος. Αυτό εγώ δεν το είχα σκεφτεί. Ότι κάποιοι άνθρωποι πρέπει να είναι και έτοιμοι. Το λέμε. Χαίρομαι πολύ, το λέμε. Και σε εκπαιδεύσεις το λέμε και σε 500 πράγματα το λέμε. Απλά δεν το είχα ενσωματώσει και σε αυτό το θέμα. Ήρθε λοιπόν μετά από 1-2 χρόνια η συνθήκη έτσι, όπου το ξανά άνοιξε. Και εδώ θα κάνω μια παραδοχή η οποία είναι τεράστιο πράγμα για μένα. Είμαι στο LinkedIn από το 2007. Είμαι 13 χρόνια. Έχω καταφέρει από τις στρατηγικές μου και τις περιόδους που τις ενέτεινα πολύ, αλλά τώρα πλέον όχι και τόσο, γιατί είμαι παράλληλα απασχολημένη με πολλά πράγματα, να φτάσω στα περίπου 19.500 connections. 19.500 connections δεν τα λες επαφές, τα λες κεφάλαιο. Είναι ένα κεφάλαιο μιας εμπορικής επιχείρησης. Ο Δημήτρης λοιπόν έχει ανοίξει εδώ και 1,5 χρόνο το account του και με πολύ σκληρή δουλειά, μέσα σε 1,5 χρόνο, αυτό που κατάφερα εγώ σε 13 χρόνια, έχει φτάσει τους 22.000 επαφές, νομίζω. Με ξέκανε. Του είπα, θέλω να βγούμε για καφέ, να μου πεις τι έχεις κάνει. Θέλω ο μέντορας να μάθει το μαθητή του για άλλη μια φορά. Αυτό που θέλω να σας πω είναι το ότι, γιατί θέλω ό,τι λέω να το βλέπετε στο μέσα, στο τι σημαίνει. Όχι επιφανειακά τι λέω. Αυτό που λέω είναι ότι δεν πάει να πει ότι πάντα είμαστε έτοιμοι για τα πάντα. Θα υπάρχουν φορές που θα είμαστε έτοιμοι και όταν θα είμαστε έτοιμοι θα φορτσάρουμε τόσο πολύ που θα καλύψουμε το κενό και τον κόπο και τον ιδρώτα πολλών ανθρώπων που δεν το είχαμε σκεφτεί μόνο και μόνο γιατί έχουμε τη φόρτσα μέσα μας, γιατί έχουμε το κίνητρο, γιατί έχουμε τη δύναμη. Γιατί είμαστε έτοιμοι. Άρα αν τυχόν κάτι στη ζωή σας σας φαίνεται ότι δεν μπορείτε να το κάνετε, δεν είστε έτοιμοι. Δεν είναι απαραίτητο ότι δεν κινητοποιείτε τον εαυτό σας ή δεν έχετε τους κατάλληλους ανθρώπους δίπλα σας, δεν τους έχετε βρει ή δεν κοιτάξατε κάτω από τη μύτη σας, γιατί κάτω από τη μύτη μας είναι, ή δεν είστε έτοιμοι. Όταν όμως ετοιμαστείτε, βάλτε γκάζια. Βάλτε γκάζια και βγείτε μπροστά. Εδώ, μια που λέω για γκάζια, θα κάνω ένα παύση, μια παύση από τους γιόντας και θα αναφέρω τα 3 bulldogs. Ποια είναι λοιπόν τα bulldogs? Γιάννη, είχες λάθος. Τα bulldogs δεν είναι ότι δουλεύουμε σκληρά σαν σκυλιά, να το πω έτσι. Είναι 3 άγρια σκυλιά της ζωής μου. Είναι 3 στελέχη, τα οποία με υπέβαλαν σε μια διαδικασία πολύ, πολύ δύσκολη και σε μικρή ηλικία σχετικά. Αναφέρομαι σε αυτούς σαν σκυλιά, όχι με την υβριστική έννοια, αλλά με την άγρια έννοια. Με την
τους θεσμοφύλακες. Και γιατί λέω θεσμοφύλακες. Έγραψα, αν μου επιτρέπετε κιόλας να κάνω μία, να ανατρέξω λιγάκι σε αυτό που έγραψα. Όταν μου ζήτησαν τα κορίτσια να μπω στη διαδικασία, να γράψω ένα μικρό description, έγραψα ότι ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι φιλούν την πληροφορία και ποιοι τη μοιράζονται. Ποιοι είναι αυτοί που θέλουν να δουν αλήθειες ή θέλουν ψέματα. Εδώ λοιπόν θέλω να πω ότι σίγουρα έχει σημασία αυτοί που έχεις απέναντί σου να θέλουν να μοιράζονται και όχι να φιλούν την πληροφορία για τον εαυτό τους. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε με αυτούς να συνεργαστούμε και να δούμε αυτό που κρύβεται από πίσω. Όταν λοιπόν κάποιος, ο οποίος είναι θεσμοφύλακας, ο οποίος είναι δεσμοφύλακας και είναι άγριο bulldog, μπαίνει στη διαδικασία και κρατάει την πληροφορία για τον εαυτό του, τότε έχουμε πολλά πράγματα να καταλάβουμε. Γράφω λοιπόν στην περιγραφή, γιατί θέλω να το πάρουμε κόμμα-κόμμα μαζί. Κατά τη διάρκεια, συγγνώμη, της επαγγελματικής μας πορείας, είναι σαφές ότι συναντάμε ένα σωρό ανθρώπους, αρρωγούς ή διεκδικητές της αλήθειας μας και κυρίως της συμβολής μας. Τι εννοώ διεκδικητές της αλήθειας μας? Σημαίνει ότι όταν ενεργούμε σαν επαγγελματίες φρέσκοι, είμαστε αληθινοί. Έχουμε πολλά να δώσουμε, έχουμε δίψα, έχουμε παράπονο, να τα πούμε, να τα βγάλουμε από μέσα μας, να τα επικοινωνήσουμε, να υπεραποδείξουμε τον εαυτό μας. Θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αυτό θα το βοηθήσουν και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να το πάρουν. Θέλουν να τη διεκδικήσουν αυτή την αλήθεια, να την κάνουν δική τους. Θέλουν να πάρουν τα φώτα επάνω τους. Θέλουν να μην μοιραστούν τα φώτα και τους προβολείς. Θέλουν όλη αυτή τη συμβολή μας να την πάρουν για δική τους. Συνεχίζω λοιπόν και λέω, πόσο μεταφορική είναι η έννοια αυτής της δήλωσης? Ποιοι βοηθούν και ποιοι εμποδίζουν? Τα bulldogs είναι αυτοί που εμποδίζουν, που έλεγα. Ποιοι διαφυλάσσουν τα δεδομένα τους και ποιοι τα μοιράζονται? Είναι σημαντικό στις δουλειές μας αυτό που έχουμε να το μεταλαμπαδεύουμε. Και η Μάρθα και ο Δημήτρης μέχρι σήμερα δεν υπάρχει μία φορά που να τους ρώτησα κάτι και να μου απάντησαν διπλωματικά. Και έχω την εξυπνάδα να το καταλάβω αυτό. Αν τυχόν κάπου δεν έπρεπε να πλησιάσω, είχαν τον τρόπο να μου το πούν. Με ωραίο τρόπο, ως επαγγελματίες. Αν τυχόν όμως είχαν να μου ανοίξουν μια ευκαιρία, μου την ανοίγανε διάπλατα. Και μου λέγανε, ξέρεις κάτι, είναι δική μου σύσταση. Κάν το έτσι. Αυτό πάει να πει ότι μοιράζονται τη δική τους αλήθεια και με αφήνουν να διεκδικήσω τη δική μου. Αυτό είναι προς τιμήν τους. Πολύ λίγοι άνθρωποι το κάνουν αυτό. Συνεχίζω. Ποιοι διαφυλάσσουν λοιπόν τα δεδομένα τους, ποιοι μας πεισμώνουν και ποιοι μας κινητοποιούν? Εδώ θα πω κάτι οξύμορο. Μας κινητοποιούν, ναι μεν οι μέντορες, μας πεισμώνουν τα bulldogs. Ναι, αλλά είναι αναγκαίο αυτό. Αν δεν έχουμε bulldogs στη ζωή μας να μας πεισμώνουν, δεν θα πάμε πουθενά. Αν τυχόν δηλαδή ο δρόμος μου ήταν όλος στρωμένος με 500 μάρθες και δημήτριδες, δεν θα είχα πάει πουθενά. Είναι αναγκαία η μέρα και η νύχτα. Είναι αναγκαίο το λάθος και το σωστό. Είναι αναγκαία η αλήθεια, είναι αναγκαίο και το ψέμα. Το θέμα είναι να διακρίνεις τι είναι τι. Δεν είναι αναγκαίο να μισήσεις, να στεναχωρηθείς και να κρατήσεις κακία στο μεν ή στο δε, αλλά να δεις ποια είναι η αλήθεια πίσω και από τα δύο. Γιατί και τα δύο υφίστανται και πρέπει να υφίστανται. Για να μπορείς να τα ξεχωρίζεις και να τα εκτιμάς. Απλά πράγματα. Ποιους θα θυμόμαστε για πάντα και ποιους θα εκτιμούμε. Εδώ θα πω και τους δύο, και τις δύο οντότητες. Τους γιόντας δεν το συζητώ. Είναι λογικό. Τα bulldogs της ζωής μου όμως ήταν τρία και τα θυμάμαι. Θυμάμαι και το ονοματεπώνυμό τους. Και επίσης είμαι στην πολύ πολύ ευχάριστη θέση να πω ότι εδώ και λίγο καιρό τους έχω συγχωρήσει. Και έχουν κάνει τεράστιο κακό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μιλήσαν υποτιμητικά για μένα, για τον πατέρα μου και τη μητέρα μου που με σπούδασαν. Είναι άνθρωποι που προσπάθησαν να με προσεγγίσουν όχι επαγγελματικά. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πέρασαν τα όρια των ορίων. Και είναι άνθρωποι που μπερδεύουν σίγουρα ένα νέο άνθρωπο. Και έρχεται κάποιος στα 30 του και λέει,
Άρα, για να επιβιώνει αυτή, έτσι πρέπει να επιβιώσω κι εγώ. Θα πρέπει κι εγώ να γίνω μια σκύλα. Σκύλα με τα κούνια, όπως με λέγανε. Όχι. Και αυτό μου πήρε κάποια χρόνια για να το καταλάβω. Και ακόμα παλεύω με τον εαυτό μου που έχω ενσωματώσει τόσο πολύ τις άμυνες. Και το... Δηλαδή, φανταστείτε ότι η μητέρα μου καμιά φορά, παλαιότερα, τώρα ευτυχώς δεν γίνεται τόσο συχνά, μου λέγει να σου πω, δεν μου κάνεις και εμένα recruitment. Ενσωματώνεται το επάγγελμά μας μέσα μας μερικές φορές από τις ασπίδες που φτιάχνουμε για να προφυλαχθούμε. Δεν πάει να πει ότι επειδή λοιπόν συναντάμε 2-3 ανθρώπους στη ζωή μας, γιατί εμένα ήταν 3, δεν ήταν παραπάνω. Οι δύσκολοι, πολύ δύσκολοι ήταν 3. Δεν πάει να πει ότι θα πρέπει να τους μοιάσουμε ή θα πρέπει να δούμε. Ωραία, μικρή παύση. Μου λέει ένας φίλος προχτές, αυτό που πληρώνω καθημερινά είναι ότι είμαι καλό παιδί. Αν ήμουν λίγο κολόπεδο, θα επιβίωνα περισσότερο. Και αυτό θα το πληρώνω σε όλη μου τη ζωή. Όχι. Είναι τεράστιο λάθος αυτό. Δεν θέλω να μοιάσω σε κολόπεδα. Δεν θέλω να μοιάσω σε bulldog. Έχω υπάρξει. Δεν είναι ωραίο. Δεν κοιμάσαι καλά το βράδυ. Είναι de facto αυτό. Οπότε όχι, δεν θέλω ούτε να γαυγίζω, ούτε να τρομοκρατώ ανθρώπους, ούτε να τους διεκδικώ τις αλήθειες τους, ούτε να παίρνω και να καρπώνω με τη συμβολή τους και το λέω έτσι νευριασμένα. Όχι. Είμαι καλύτερη. Είμαι πιο ηθική, θα προσπαθήσω πάντα να είμαι και είμαι και περήφανη γι' αυτό. Αν κάποιοι το καταπατούν στην πορεία, να σας το καταπατήσουν. Πώς θα μάθετε αλλιώς. Να σας το καταπατήσουν. Γιατί μόνο θα εκτιμήσετε έτσι τι σημαίνει αλήθεια και τι ψέμα. Τι σημαίνει σωστό και τι σημαίνει λάθος. Και αν δεν βρίσκετε το δίκιο σας και κάποια στιγμή σας πνίγει το δίκιο, έτσι είναι τα πράγματα. Δεν γίνεται αλλιώς. Μόνο έτσι μαθαίνεις. Αν νομίζετε λοιπόν ότι μια μέρα ξύπνησα, περπάτησα στον δρόμο και κάποιος γύρισε και φώναξε LinkedIn γιατί δεν θυμότανε το Ethel, δεν ξύπνησα μια μέρα για να το κάνω αυτό. Δεν μου συνέβη έτσι ουρανοκατέβατα. Και δεν εννοώ ότι είμαι κάποια σπουδαία επειδή μου συνέβη. Αλλά αν μη τι άλλο, έχω τόσο πολύ ενισχύσει το επάγγελμά μου που είναι συνυφασμένο με αυτή την πλατφόρμα εδώ στην Ελλάδα. Αυτό το έχω καταφέρει εγώ με τον κόπο μου. Και οφείλω να το πω ότι και το παραδέχομαι και το αποδέχομαι και το εκτιμώ σε μένα και μπράβο μου. Γιατί κάποια στιγμή εγώ δούλευα τόσες πολλές ώρες για να διαβάζω και να μπορώ να επιλύω απορίες στον κόσμο και να βοηθήσω κόσμο, χιλιάδες κόσμο, που μπράβο μου που το κατάφερα. Και δεν είναι κακό να λέτε μπράβο στον εαυτό σας. Δεν είναι αλαζονικό. Τι θέλω λοιπόν να πω. Μην μοιάζετε στα bulldogs. Βρείτε τον τρόπο να τους συγχωρέσετε. Αλλά θέλω να κατανοήσετε και κάτι άλλο. Είναι τόσο πολύτιμη. Είναι τόσο πολύτιμη. Αυτή τη στιγμή, αν δεν ήταν αυτοί να με πεισμώσουν, αν δεν ήταν αυτοί να μου χαμηλώσουν τόσο πολύ την αξία μου, να με κάνουν να νιώθω κάθε μέρα που ανέβαινα σκαλή-σκαλή για να πάω στην εταιρεία ότι τώρα θα απολυθώ, είμαι άχρηστη, τώρα θα απολυθώ, είμαι άχρηστη. Αν δεν δημιουργούσαν αυτό το κίνητρο μέσα μου, να βγω κάποια στιγμή από όλο αυτό και να πω όχι ρε φίλε, δεν είμαι άχρηστη. Δεν είμαι άχρηστη όταν δουλεύω μέχρι τις 2 η ώρα το βράδυ για να καταλάβω αυτό που θέλει και να το παραδώσω. Δεν είμαι άχρηστη όταν ένας άνθρωπος, ενώ με έχει προσλάβει για το HR, με έχει βάλει να κάνω spec σαν τμήμα προμηθειών για τις προμήθειες της εταιρείας, με έχει βάλει να κάνω event management, γιατί δεν έχει PR και communications άνθρωπο, και με έχει βάλει να διαβάζω FAQ, και ξαφνικά μου λέει πρέπει να απολυθείς γιατί δεν ξέρεις να διαβάζεις ισολογισμούς. Από πότε στις σπουδές μου εγώ έπρεπε να διαβάζω ισολογισμούς. Μέχρι σήμερα δεν ξέρω απόλυτα να διαβάζω ισολογισμό. Και δεν θέλω να μάθω. Δεν είναι η δουλειά μου να μάθω. Αυτό που θέλω λοιπόν να πω είναι ότι το πείσμα που μας δημιουργούν αυτοί οι άνθρωποι, αξιοποιήστε το. Μην το εκμεταλλευτείτε. Να το αξιοποιήσετε είναι πιο ωραία λέξη. Βρείτε τον τρόπο να καταγράψετε όλα αυτά που σας κάνανε, τα οποία εσείς θεωρείτε στο κεφάλι σας ότι είναι ισχυρά, ότι είναι προκλητικά, ότι είναι άσχημα. Και πείτε, ωραία, έγινε. Τι να κάνουμε τώρα. Κάτσουμε να κλαίμε πάνω από χυμένο γάλα. Τι κάνουμε γι' αυτό. Λέει ότι δεν έχω αυτό. Ωραία, να πάω να το πάρω. Να πάω να το κάνω. Να πάω να το μάθω. Είναι ένα πείσμα που σου δίνουν αυτά τα τρία bulldogs. Και όλοι μας έχουμε. Και θα πρέπει να τα τρέφετε κιόλας. Δηλαδή θέλω να μου περάσετε από την άλλη όχθη.
δεν θα τους παρατηρείτε απλά να έρχονται σε εσάς. Θα τους δίνετε και τροφή. Να μένουν λίγο μαζί σας. Γιατί αυτοί θα σας κάνουν πιο δυνατούς. Και δεν το λέω σαν life coach, όπου απλά είναι ένα γεγονός ότι ό,τι γενικότερα μας πονάει μας κάνει πιο δυνατούς. Είναι γεγονός. Θέλω να τους βρείτε λοιπόν, να τους εντοπίσετε και να τους ταΐζετε λίγο-λίγο, συχνά πυκνά. Τόσο, ώστε να σας κινητοποιούν. Είναι πολύτιμοι οι άνθρωποι αυτοί. Αυτούς λοιπόν τους συνάντησα τρεις φορές. Η μία φορά ήταν στο σχολείο μου ως recruiter, ενώ την πρώτη εταιρεία όπου εξάσκησα το συγκεκριμένο αντικείμενο, όπου δύο φράσεις π.χ. που μου έχουν μείνει στο μυαλό, είναι ότι έχω πολλές εκφράσεις σαν άνθρωπος και δεν θα πρέπει. Ότι σαν recruiter θα πρέπει να μάθω να είμαι διάφανη. Να μην καταλαβαίνει κάποιος το συναίσθημα σε μένα. Θυμάμαι κιόλας ότι επειδή τόπους-τόπους έβγαζα κοκκινίλες από το άγχος, πιο πολύ αγχωνόμουν εγώ παρόλο υποψήφιος, να σας πω και έτσι, 25 χρονών παιδάκι ήμουνα. Τι να ξέρω. Σαν πως με είχαν εκπαιδεύσει. Με βάλανε μέσα σε ένα δωμάτιο, μου κάνανε δύο συνεντεύξεις από κοινού, το διπλά ακουστικά που λέμε και στα τηλεφωνικά κέντρα, και μου είπαν βγες και κάνεις συνεντεύξεις. Αυτό δεν είναι εκπαίδευση, αρχικά. Όταν λοιπόν γέμιζα κοκκινίλες, μου λέγανε, και τι σημασία έχει που είναι καλοκαίρι, θα άρχισε με ζιβάγκο. Πάρε ένα μαντίλι και δες το. Να μην δείχνεις τον υποψήφιο τι περνάς. Έχει ένα νόημα, σίγουρα έχει ένα νόημα. Αλλά δεν νομίζω το να προσπαθεί κάποιος να χτίσει ένα ρομπότ σε σένα, ότι είναι ιδανικό για ένα παιδί 25 ετών. Θα μπορούσαν να βρουν άλλα στοιχεία σαν managers, γιατί οι managers και οι ηγέτες υποτίθεται ότι έχουν τέτοια στοιχεία, τέτοια qualities, που μπορούν να ξεχωρίσουν πώς έναν άνθρωπο μπορούν να τον αξιοποιήσουν το μέγιστο δυνατόν. Και αν τυχόν σε κάποια πράγματα έχει λατώματα, να βρούνε σε ποια έχει προτερήματα. Αυτή είναι η δουλειά τους, το κάτω-κάτω, γι' αυτό πληρώνονται. Γι' αυτό λέγονται managers, γι' αυτό λέγονται leaders. Ο δεύτερος άνθρωπος είναι ο άνθρωπος ο οποίος, όπως σας είπα και πριν, έθιξε τον πατέρα μου και τη μητέρα μου για τις σπουδές μου. Ότι και καλά, και που πληρώσαν τα μεταπτυχιακά σου, τι καταφέρανε, τίποτα δεν καταφέρανε. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, θέλω να σας πω, ότι μετά από 4 χρόνια, στην εταιρεία στην οποία είχε παραμείνει, μπήκαν και τον πήρανε σηκωτό η αστυνομία, έκανε ανακρίσεις, οι οποίες ήρθανε και άνθρωποι από το εξωτερικό, από την πολυεθνική αυτή, για να δουν πώς θα διαλευκάνουν όλο αυτό το έγκλημα που είχε γίνει. Υπήρχαν από πίσω ξέπλυμα χρημάτων, υπήρχαν πολλά πράγματα. Εγώ λοιπόν το μόνο που θυμόμουν για πάρα πολλά χρόνια είναι ότι ήμουν άχρηστη, ότι δούλευα μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ και δεν με άφηνε ούτε να τρώω, ούτε να κάνω διάλειμμα. Και αν δεν έφευγε εκείνη από το γραφείο, παρότι είχε 3 παιδιά και τους μίλαγε απέσια στο τηλέφωνο, ότι δεν έπρεπε να πάω σπίτι μου, ούτε να φάω, ούτε να κάνω, παρά μόνο να υπάρχω και να ζω για εκείνη. Και δεν μπορούσα να καταλάβω, ήμουν τόσο μικρή και χαζούλα, για να καταλάβω ότι ξέρεις κάτι. Δεν είναι λογικό όλο αυτό. Εσύ πρέπει να φύγεις. Δεν θα περιμένεις να σε διώξουν. Δεν θα πρέπει να σου πούν κάποια στιγμή ότι δεν ξέρεις ισολογισμούς, πρέπει να φύγεις. Δεν έχουμε λοιπόν το σθένος μερικές φορές να πατήσουμε το πόδι κάτω και να πούμε όχι. Έχω αξιοπρέπεια. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος λοιπόν με πείσμωσε και με έκανε να καταλάβω το εξής. Ότι παρόλα αυτά που συνέβησαν, ένας HR οφείλει να είναι δεινόσαυρος. Οφείλει να είναι μεταλλαγμένος. Αυτό που λέμε Ninja Turtles. Mutant Ninja Turtles. Δηλαδή, μεταλλαγμένα χελονιντζάκια. Θα πρέπει να καταλαβαίνει και marketing, θα πρέπει να καταλαβαίνει και procurement, θα πρέπει να καταλαβαίνει και facilities, γιατί πολλές φορές το facility management είναι κάτω από το HR. Θα πρέπει να καταλαβαίνει πάρα, πάρα πολλά αντικείμενα. Το HR είναι αυτό που είναι η δελφή στη γη. Οι δελφοί λένε ότι είναι ο οφαλός της γης, ο ομφαλός της γης. Αυτό είναι το HR. Πολλές φορές λέμε, πάρε την απόφασή σου και θα στο πούνε τα guts σου. Τι σημαίνει τα guts? Τα αντερά σου, το στομάχι σου. Λέμε, είμαι ερωτευμένος, έχω πεταλούδες στο στομάχι. Όλο το decision making, αν με ρωτήσετε, λαμβάνει χώρα στο στομάχι. Δεν λαμβάνει εδώ, δεν λαμβάνει στην καρδιά. Για μένα λαμβάνει στο στομάχι, στον αφαλό, από πίσω. Το HR είναι ο αφαλός. Και ως αφαλός, πολλές φορές καλείται να πάρει αποφάσεις ή να συμβουλέψει, να είναι αυτό που λέμε στρατηγικό σύμβουλος, σε τόσα πολλά πράγματα,
Και μου πήρε 5 μήνες παρέα με ένα bulldog για να το καταλάβω αυτό. Το κατάλαβα? Όχι. Έπρεπε να φτάσω 35-38, να αρχίσω να εκπαιδεύω, να βλέπω σαν σύμβουλος πλέον τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού, δηλαδή όχι εκ των έσω, αλλά απ' έξω, για να καταλάβω ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να επικοινωνήσουν όλες αυτές τις προκλήσεις που έχουν. Και δεν έχουν καμία διαφορά με αυτό που μου συνέβη εμένα εκείνους τους 5 μήνες. Πρέπει να είμαστε μεταλλαγμένοι, alert, γρήγοροι, στρατηγικοί και να αντιλαμβανόμαστε πολλά. Ελβετικοί σουγιάδες, το λέω εγώ. Αυτό ήταν το δεύτερο bulldog. Το τρίτο bulldog είναι ένας εξαίρετος άνθρωπος, ο οποίος είναι, το εξαίρετος το λέω ασφαλώς μεταφορικά, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε σε μία θέση ισχύος και δεν θα πω για τα όρια τα οποία ξεπεράστηκαν, ίσως δεν έχει λογική τώρα. Θα πω όμως μόνο ένα παράδειγμα το οποίο μου έχει μείνει, γιατί είναι το εξαιρετικό, ένα απίστευτο learning που πήρα από αυτό. Έρχεται λοιπόν μια μέρα, ήμουν στο HR, ήμουν head of recruitment εκεί και λείπαν όλοι οι υπόλοιποι από το τμήμα, ήμουνα μόνο εγώ, ήταν κλειστή η πόρτα. Το λέω γιατί δεν το συνηθίζαμε να έχουμε κλειστή πόρτα. Και είχα εξαιρετικό πονοκέφαλο, ήμουν χάλια. Μπαίνει μέσα, μου λέει, δεν είναι κανείς εδώ. Λέω, όχι, έχουν φύγει όλοι για το μεσημεριανό τους. Μου λέει, εσύ. Λέω, δεν είμαι πάρα πολύ καλά. Έχω τεράστια ημικρανία. Σκέφτομαι πολύ να φύγω, αλλά δεν γίνεται να αφήσω τη δουλειά που έχω. Θα πρέπει να κάτσω μέχρι τις 8 σίγουρα εδώ. Μου λέει, ποιο είναι το πρόβλημα, μου λέει. Λέω, υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν βγαίνουν, αλλά θα το βρω. Κοίτα, μου λέει, επειδή σήμερα είναι η καλή μου μέρα και σήμερα δεν θέλω να σε απολύσω, είναι η μοναδική μέρα που δεν θέλω να σε απολύσω, θέλεις να σε βοηθήσω? Θυμάμαι ότι γύρισα και τον κοίταξα. Ήμουν τότε 28-29 χρονών. Λέω, συγγνώμη. Μου λέει, κοίτα, κάθε μέρα προσπαθώ να βρω μια αφορμή να σε απολύσω. Πού θα μου πάει? Θα σε βγάλω από εδώ μέσα. Δεν σε πάω από την πρώτη μέρα που μπήκα. Τον κοίταγα όπως βολωμένη. Λέω, οκ. Μου λέει, όμως, επειδή σήμερα είναι στις καλές μου, αν μου πεις τι έχεις, θα σε βοηθήσω πραγματικά. Και μετά από αύριο πάλι, ξαναξεκινάμε και δεν συμπαθιόμαστε. Δεν είναι τίποτα. Okay. Το πρόβλημά μου είναι ότι θέλω ένα συγκεκριμένο χώρο για να κάνω τις συνεντεύξεις. Πρέπει να βρω έναν τρόπο γιατί χάνω υποψηφίους. Μου λέει, γιατί χάνεις υποψηφίους? Λέω, γιατί ο χώρος που κάνω τις συνεντεύξεις, δίπλα είναι η κουζίνα, όπου γίνεται το έλα να δεις τα διαλύματα, ακούγονται τα πάντα, δεν μπορώ να απομονώσω το θόρυβο, δεν είμαι και facility manager και πρέπει να βγάλω ένα κύρος για την εταιρεία, αλλά δεν μπορώ να βγάλω κύρος για την εταιρεία όταν ακούγονται οι συζητήσεις των νέων ανθρώπων απ' έξω, οι οποίοι είναι ηλικίες 18-25 ετών, άντε να τους συμμαζέψεις, πόσο να βγω πια, κάντε ησυχία, σκύλα με ανεβάζουν, σκύλα με κατεβάζουν. Ωραία, μου λέει. Και τι έχεις κάνει γι' αυτό? Λέω, τα τελευταία 2 χρόνια έχω απευθυνθεί στο CEO ότι θα ήθελα να απομονώσουμε το χώρο με κάποια γυψοσανίδα. Ωραία, μου λέει. Για να μην πολυλογούμε, γιατί γενικότερα με κουράζεις και σαν άνθρωπος. Πάρε μια σελίδα, κατέγραψε ό,τι θέλεις. Θες να βάψεις τους τοίχους? Θέλεις να βάλεις τζάμια? Του λέω, ναι, θέλω αμοβολημένα τζάμια. Πολύ ωραία. Τι άλλο θες, παιδί μου? Θέλω καρέκλες, του λέω, για να μπορώ να κάνω τα τεστ. Καρέκλες για τα τεστ. Τι άλλο θέλεις? Θέλω υπολογιστές που να δείχνουν το βίντεο της εταιρείας. Θέλω κάποιες γλάστρες. Θέλω να είναι ένας ωραίος χώρος, να μπαίνει μέσα ένας υποψήφιος και να λέει, εδώ θέλω να έρθω. Πολύ ωραία, μία. Γράψε τα σε ένα χαρτί. Πάρε, μου λέει, σου δανείζω το facility manager για μία μέρα. Δίπλα από το κάθε ένα θα σου γράφει ο facility manager, σύμφωνα με την έρευνά του, πόσο κάνει το κάθε τι. Και στο τέλος, μου λέει, του χαρτιού, θέλω 2 πράγματα. Πολύ απλά. Θέλω να μου βάλεις μερικές παυλίτσες και από κάτω CEO για την υπογραφή του, μερικές παυλίτσες, HR director για τη δική μου υπογραφή. Και να μου το φέρεις. Και να έχει και ένα τελικό ποσό, ε. Οκ, λέω. Πόσο περίπου πιστεύεις ότι στοιχίζει μια τέτοια επένδυση? Λέω, δεν είναι δουλειά μου να ξέρω. Θα πω πάρα πολύ έτσι, επιπόλαια 3 χιλιάρικα. Πολύ ωραία, μου λέει. Κάνε αυτή τη δουλειά. Νομίζω μέχρι σήμερα στις 8 είναι καλά. Του λέω, μα δεν έχει ειδοποιηθεί καν. Δεν με νοιάζει, μου λέει. Δεν με νοιάζει ποιος έχει ειδοποιηθεί και ποιος δεν έχει ειδοποιηθεί. Σήμερα έχεις περιθώριο μέχρι τις 8. Το σλότ τελειώνει. Αύριο απολύεσαι.
Πηγαίνω στον Νίκο. Του λέω, Νίκο, τρέχουμε. Θέλω αυτό και αυτό, θα με βοηθήσεις. Εννοείται, παιδί μου, λέει, να σε βοηθήσω. Ο επάνω μου λέει. Ο επάνω του λέω. Εγώ μου λέει, θα τα κάνουμε όλα μαζί. Παίρνει σκαμπό, ο άνθρωπος κάθεται δίπλα μου και αρχίζουμε και ψάχνουμε πράκτικερ, Λιρόι και το καθεξής. Βγάζουμε τη λίστα και βγαίνουν 1.850 ευρώ, το θυμάμαι μέχρι σήμερα. Ήμουν πολύ μακριά, ήταν τεράστια η απόκληση από αυτό το οποίο μπατζετικά εγώ είχα υπολογίσει. Πηγαίνω επάνω, το υπογράφει μπροστά μου και μου λέει, κοίτα να δεις τώρα πόσο άχρηστη είσαι. Σηκώνεται, πηγαίνει στο γραφείο του CEO, παίρνει την υπογραφή, έρχεται. Αυτό ήταν, μου λέει. Είδες, μου λέει, γιατί θέλω να σε απολύσω. Μάλιστα, λέω. Ευχαριστώ. Από αύριο, μου λέει, θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Αυτό που θέλω να δείτε από αυτό το παράδειγμα είναι το εξής. Δεν είναι πόσο με μείωσε. Δεν είναι πόσο απαξιωτικός ήταν σαν άνθρωπος. Είναι ότι όταν θέλεις κάτι να γίνει, δεν είναι επαρκές να το ζητάς στον αέρα. Και να λες, θα ήθελα να γίνει αυτό. Θέλω μια επένδυση τάδε για να μπορώ να κάνω καλά τη δουλειά μου. Θέλω να έχω αυτό το εργαλείο. Θέλω να μου πληρώσετε τεχνικό εξοπλισμό για να μπορώ να κάνω αυτό και αυτό. Θα πας, θα το βρεις, θα βρεις πόσο κάνει. Όλα αυτά που σας λέω είναι μεταφορικά. Θα βρεις όλο το πλαίσιο αυτού που αναζητάς, θα το κάνεις νιανιά και θα το πας έτοιμο και στοχευμένο στον άλλον. Για να σας δείξω πόσο μεταφορικά μιλάω, έρχονται μερικοί νέοι άνθρωποι και μου λένε, ξέρετε κάτι, απευθύνθηκα σε ένα στέλεχος, ας πάρουμε παράδειγμα γιατί την έχω και μπροστά μου τη Μάρθα, απευθύνθηκα στην κυρία Μιλωνά και της είπα ότι το και το θέλω να με συμβουλέψει για την καριέρα μου. Και τι είναι η Μάρθα Μιλωνά, μελλοντολόγος? Από πού και ως πού να σε συμβουλέψει? Αν όμως πλησιάσεις ένα στέλεχος και του πεις, ξέρετε κάτι, σας έχω ψάξει, παρακολουθώ τη δουλειά σας και προφανώς να τα λέτε ειλικρινά, όχι ψέματα. Και μέσα από τη δουλειά σας έχω καταλάβει ότι κάνετε αυτό και αυτό. Και επειδή με ενδιαφέρει το συγκεκριμένο αντικείμενο και θα ήθελα να δουλέψω σε συμβουλευτική εταιρεία και έχω παρατηρήσει ότι έχει αυτές τις προκλήσεις αυτό το αντικείμενο, μπορείτε να μου τις επιβεβαιώσετε αν είναι αυτές? Και τι θα με συμβουλεύατε προκειμένου να γίνω ένας junior consultant σε αυτό το κομμάτι? Στοχευμένα. Αν πάτε στοχευμένα, 90% των περιπτώσεων ο άλλος θα σας βοηθήσει. Όσο είστε θεωρητικός και ζητάτε ουρανούς με τάστρα, ή τουλάχιστον ο άλλος, επειδή δεν μπορεί να το κάνει εικόνα, μπορεί να νομίζει ότι είναι ουρανή με τάστρα. Μπορεί ο CEO να μου έδινε την έγκριση της επένδυσης. Όχι γιατί εγώ ήμουν απλά η head of recruitment και ο άλλος ήταν ο HR director, αλλά γιατί μπορεί να είχε στο μυαλό του ότι όλα αυτά είναι 5.000 και σου λέει δεν θέλω να ξοδέψω 5.000. Και όταν απέδειξα ότι ήταν 1.850, στο διατάφτα, τότε σου λέει να γίνεται. Όταν το κάνεις απλουστευμένο και όταν πηγαίνεις narrow down και του λες το άλλο ξέρεις κάτι, θέλω αυτό, τότε ο άλλος τελικά μπορεί να ανοίξει τα αυτιά του και να έχεις την υποστήριξη που ήθελες. Όσο είσαι θεωρητικός και αόριστος, τότε ούτε εσύ ο ίδιος δεν ξέρεις τι θέλεις. Αυτά λοιπόν ήταν τα 3 bulldogs της ζωής μου. Θέλω μέσα από αυτό να σας πω ότι πέρασα μία διαδικασία πολλών ετών να προσπαθώ να τους συγχωρήσω και λέω να τους συγχωρήσω γιατί υπάρχουν άνθρωποι, εγώ είμαι ένας από αυτούς, που τις κακές στιγμές τις ξεχνάω πάρα πολύ δύσκολα, δυστυχώς. Είναι θέμα χαρακτήρα, έχω προσπαθήσει, έχω κάνει τα πάντα. Πολλές φορές ανατρέχω στο παρελθόν μου, δεν ξέρω αν είναι ζώδιο, μη με ρωτάτε, αλλά δυσκολεύομαι να συγχωρήσω τις δύσκολες στιγμές. Έχω φτάσει λοιπόν σε μια ηλικία που συνειδητοποιώ τα δικά μου λάθη. Συνειδητοποιώ πόσο δύσκολη ήμουν εγώ σαν άνθρωπος, πόσο λάθος recruiter ήμουνα στις αρχές, γιατί δεν είχα εκπαιδευτεί καλά. Αλλά πού να το ξέρουν οι υποψήφοι που είχαν έρθει και με είχαν δει. Έχω κάνει υποψήφιο και μεντή να κλαίει. Το ήθελα? Όχι, δεν το ήθελα. Ήξερα? Δεν ήξερα. Και δεν είναι ότι κρύβομαι πίσω από τη δικαιολογία αυτή. Αλλά είμαστε άνθρωποι, δεν είμαστε ρομπότ. Και όταν άλλοι άνθρωποι, ανθρώπινοι οργανισμοί, μπορεί και εκείνοι να μην είναι εκπαιδευμένοι σωστά. Μπορεί και εκείνοι να μην τους δόθηκε η προσοχή και η φροντίδα όπως θα έπρεπε. Πώς θα το μεταλαμπαδεύσουν? Με όποιον δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις. Εγώ λοιπόν αυτό που προσπαθώ, και επειδή επιβάλλεται και από το επάγγελμά μου σαν σύμβουλος καριέρας να το καταφέρω, έπρεπε να αντιστρέψω αυτά τα bulldogs μέσα μου. Γιατί αυτή ήταν εμένα η δική μου δάσκαλη. Με βρήκαν σε πολύ μικρή, σε πολύ τρυφερή ηλικία επαγγελματική και με μάθανε στραβά. Προχωρούσα λοιπόν μέχρι και τα 32 μου να νομίζω
ότι το να είσαι σύμβουλος και να είσαι σκύλα, ότι κάτι καταφέρνεις. Τίποτα δεν καταφέρνεις. Η ιστεροφημία σου είναι τίποτα, ένα τίποτα. Τι θα αφήσεις πίσω. Εδώ μεγαλώνουμε σαν άνθρωποι και θέλουμε να κάνουμε οικογένειες, παιδιά, για να αφήσουμε από πίσω ένα διάδοχο, ο οποίος θα συνεχίσει όχι απλά το όνομα, όχι απλά την ιστορία μιας οικογένειας, όχι απλά μια κεφαλονίτικη φάρα, την ομορφιά μιας οικογένειας και μιας κουλτούρας. Δεν θέλετε το ίδιο πράγμα να κάνετε και στο επάγγελμά σας? Όσα bulldogs λοιπόν και αν έχετε στην πορεία σας, αντιστρέψτε το. Δείτε από την άλλη οπτική τι σας μάθανε. Και να τους θυμάστε πάντα, δεν σας λέω να τους ξεχάσετε, αλλά να τους θυμάστε για το σωστό λόγο. Όχι για τον λόγο που θέλουν εκείνοι, αλλά για τον λόγο της σοφίας και της διάβειας που έχετε εσείς να τους θυμάστε. Και να μην θέλετε να γίνετε κολόπεδα. Δεν σας το εύχομαι. Σας εύχομαι να είσαστε ηθικοί, σας εύχομαι να είσαστε καλοί άνθρωποι και να μεταλαμπαδεύετε πράγματα, να μοιράζεστε. Είμαστε εδώ τόσοι επαγγελματίες που μας έχει καλέσει η Μαρίλη και η Αμαλία, να λέμε δωρεάν ουσιαστικά τη γνώση μας, το μετερίζει μας, το τι περάσαμε. Θέλαμε να το μοιραστούμε όλο αυτό, να το κάνουμε να είναι απλό και κυρίως να κάνω αυτό που μου είπε ο Γιάννης σήμερα. Αυτό το παιδί που γύρισε και μου είπε, μίλα για την αρχή, μίλα για τα δύσκολα και μίλα στο διατάφτα, πες λεπτομέρειες. Ελπίζω να μην σας κουράζω, γιατί δεν έχω τελειώσει ακόμα, νομίζετε. Αλλά οι λεπτομέρειες δεν είναι για να σας κουράσω. Είναι για να σας πω ότι όπως εμένα κάποιος με απαξίωσε, όπως με προσέβαλε, έτσι πάω στοίχημα ότι έχει γίνει σε όλους σας. Δεν είμαι εγώ διαφορετική από εσάς. Και μπορεί εσείς να το έχετε κλάβει πολύ περισσότερο από μένα. Και έχω πάρει και πράγματα ιδιαίτερα άσχημα. Και έχω μια τάση, το είπα και σε μια πελάτησά μου σήμερα, η οποία είναι και στην, μάλλον στη συζήτηση. Έχω μια τάση να παίζω με τον κόσμο. Κάποια στιγμή, λοιπόν, αυτές τις ημέρες, έκανα μια επικοινωνιακή στρατηγική για να ανακοινώσω το ότι μιλάω κτλ. Σε ένα από τα posts που έβγαλα, έχω βάλει ένα πολύ κρυφό μου μυστικό μέσα, σαν άνθρωπος. Το οποίο είναι μια στιγμή που με έχει στιγματίσει πάρα πολύ άσχημα. Σαν άνθρωπο, όχι επαγγελματία. Την έκρυψα μέσα στις λέξεις. Υπάρχουν πολύ λίγοι άνθρωποι που νομίζω ότι την πρόσεξαν. Και με αυτό θέλω να σας αποδείξω ότι πολλές φορές δεν κοιτάμε. Και δεν διαβάζουμε προσεκτικά. Αν όμως κοιτάξουμε τα κόμματα και τις τελείες, αν δούμε τα hashtags, αν δούμε αυτά που προσπαθούν κάποιοι άνθρωποι να πούν, αλλά φοβούνται να τα πούν στον αέρα, να τσαλακωθούν, αν κοιτάξουμε πολύ, πολύ, πολύ προσεκτικά, θα δούμε τις λεπτομέρειες της ψυχής τους. Και θα δούμε πράγματα που φοβούνται χρόνια να μιλήσουν γι' αυτά, φοβούνται να βγουν προς τα έξω, να πούν αλήθειες, και προσπαθούν με πολύ ωραίο τρόπο να βγάλουν τις εκπαιδεύσεις τους, να είναι σωστοί επαγγελματίες και να επιλέγουν πολύ σπάνιες ομιλίες όπως η σημερινή για να τσαλακωθούν. Γιατί μέσα τους μπορεί να νομίζουν ότι έτσι τσαλακώνονται, ενώ τελικά μπορεί αυτό να είναι καλό. Αυτό λοιπόν μου είπε και εμένα η βοηθός μου η Κατερίνα, μου λέει κάτι, πέστα. Πέστα, δεν είναι κακό, θα μας βοηθήσεις. Είμαστε στο μηδέν, είμαστε στο πουθενά, δεν ξέρουμε τι να καταλάβουμε, τι να μεταφράσουμε, τι να αντιληφθούμε, πώς να το δουλέψουμε. Μίλα για την αρχή, μίλα για όλες τις κακές στιγμές, μίλα για τις καλές στιγμές, μίλα για όλα. Μίλα γιατί είσαι διάφανη. Και η διαφάνεια βοηθάει πάρα πολλούς ανθρώπους. Εδώ θα περάσω, γιατί νομίζω ότι έχω κάνει όλο τον ωραίο πρόλογο για να μιλήσω για τον τελευταίο γιόντα της ζωής μου, όπου δεν είναι ένας, είναι δύο, απλά τους έχω συμπτύξει λίγο. Γιατί δεν πήγαινε ωραία το λεκτικό 3 γιόντας, 3 bulldogs, να βάζα 3 bulldogs, 4 γιόντας, οπότε έπρεπε να ταιριάζει. Το συμπτύσω λοιπόν σε ένα, αλλά έχω λογική πίσω από αυτό, θα σας πω. Ο ένας οδήγησε στον άλλον. Ο ένας που θα σας μιλήσω τώρα, που είναι ο τρίτος, είναι μεταγενέστερος γιόντα. Ο άλλος γιόντα, στον οποίο θα οδηγηθούμε, είναι πολύ παλιός γιόντα. Πάμε λοιπόν στο μεταγενέστερο. Στην αναζήτησή μου λοιπόν μέσα από το recruitment, να καταλάβω πώς λειτουργούν τα πράγματα επαγγελματικά και πώς θα κάνω το σωστό. Καταρχάς, απλά πραγματάκια να πω και αυτό, γιατί έχω αρχίσει και το λέω, λες και είμαι ανώνυμος αλκοολικός άνθρωπος. Έχω διάσπαση προσοχής. Έχω διαγνωστεί με διάσπαση προσοχής. Οι άνθρωποι που έχουν ΔΕΠΗ θέλουν συγκεκριμένη διαχείριση αναλόγως
του ποσοστού βέβαια της ΔΕΠΗ που έχουν. Εγώ δεν έχω υπερκινητικότητα, βλέπετε, δεν έχω σηκωθεί να κάνω 8 βόλτες. Έχω μόνο το κομμάτι της διάσπασης. Η διάσπαση δεν είναι απλά ότι δεν έχει συγκέντρωση. Έχει συγκεκριμένη κατανόηση και αντίληψη του κόσμου γύρω σου. Προχτές λοιπόν έλεγα σε ένα πολύ δικό μου άνθρωπο ότι μη με κακιώνεις. Λείπει ένα γρανάζι, ρε φίλε. Λείπει. Όταν λέμε λείπει, λείπει. Δεν μπορείς να με κρίνεις επειδή λείπει. Πρέπει να με κατανοήσεις που λείπει και να με βοηθήσεις που λείπει. Γίνεται σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει χέρι και του έχει κοπεί ο καρπός, να του πεις δεν καταλαβαίνω γιατί δεν γράφεις. Θα το πεις αυτό σε έναν άνθρωπο? Όχι. Επειδή λοιπόν δεν είναι εμφανές, ρώτα όλους τους ανθρώπους της ζωής μου μία φορά αν έχω πάει σε ραντεβού σωστά. Μία φορά. Ποτέ. Αυτό κάτι λέει. Όταν λοιπόν ένας μάνατζερ μου με έχει και μου βάζει μονότονα μία συγκεκριμένη εργασία να κάνω και δεν την κάνω, αυτό κάτι πρέπει να του πει. Οι μάνατζερς και οι ηγέτες δεν θα πρέπει να κάνουν μόνο σεμινάρια ηγεσίας. Θα πρέπει να κάνουν και σεμινάρια όπου να καταλαβαίνουν και μαθησιακές δυσκολίες. Οι μαθησιακές δυσκολίες δεν υπάρχουν μόνο στα παιδιά. Και το κακό είναι ότι αν δεν τις αναγνωρίσουμε όταν είναι σε πολύ νεαρή ηλικία ένας άνθρωπος και γίνει ενήλικας με μαθησιακή δυσκολία, τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Εγώ πρέπει να κάνω συγκεκριμένες ασκήσεις στην καθημερινότητά μου, μπας και μπορέσω να κάνω αυτά που πρέπει να κάνω. Και μην ξεχνάμε ότι δεν διάλεξα τελικά την οδό του μισθωτού, αλλά του επιχειρηματία. Τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα, αλλά είναι και πολύ λογικά. Γιατί όσοι άνθρωποι έχουν ΔΕΠΗ, μετά τα 30 τους, στατιστικά, πηγαίνουν προς την επιχειρηματικότητα. Γιατί δεν αντέχουν τη μισθωτή εργασία. Δεν αντέχουν τη μονοτονία. Δεν αντέχουν να τους λες, αυτό είναι ένα κόκκινο κουμπί, πάτα το κάθε μέρα. Δεν γίνεται. Θέλουν διάφορα πράγματα. Θέλουν θόρυβο, θέλουν απορροφητήρα, θέλουν κατσαρόλες, θέλουν ένα χαμό δίπλα τους, θέλουν open space, θέλουν multiple tasks να τους βάζεις. Αν τους βάλεις κάτι ένα και μονότονο να το κάνουν, ή αν τους αλλάξεις θέση στα πράγματα, αν μου πάρεις τα κλειδιά και τα πας αλλού από την κονσόλα, τελειώσαμε. Έχω χαθεί. Νομίζω ότι έχουν χαθεί τα κλειδιά, ότι δεν θα ξαναμπω ποτέ στο σπίτι. Με πιάνει πανικός. Αυτό είναι ένα γρανάζι που λείπει. Πάνω λοιπόν στην πορεία μου, έπρεπε να ανακαλύψω μόνη μου και να πάω στα 32 μου σε έναν ψυχολόγο για να κάνω διάγνωση, μπας και έχω ΔΕΠΗ. Και αυτό από συζητήσεις οι οποίες είχαν προκύψει από παρέες και μου λέγανε εντάξει, είναι πασιφανές, έχεις όλα τα συμπτώματα. Στην όλη λοιπόν διαδικασία να βρω ανθρώπους να με βοηθήσουν στην πορεία μου, δεν είχα γνωρίσει ακόμα ούτε τη Μάρθα ούτε τον Δημήτρη. Και το 2007, ένας δικός μου άνθρωπος σήκωσε το τηλέφωνο και μου είπε, αυτό το έχω ξαναπεί και σε μια άλλη ομιλία μου, άνοιξε αυτή την πλατφόρμα, είναι το μέλλον σου, και μου κλείσε το τηλέφωνο. Άνοιξα το LinkedIn, δεν του έδωσα την σημασία που του έπρεπε και άρχισα να το χρησιμοποιώ λίγο casually. Κάποια στιγμή το 10 έμεινα για 3 μήνες άνεργη. Μέσα από την ανεργία μου θεώρησα ότι είναι μια καλή λύση, δεδομένου ότι τότε τα e-learning courses δεν ήταν γνωστά, δεν υπήρχε δυνατότητα να ενημερωνόμαστε τόσο εύκολα, να παίρνουμε τόσο εύκολα γνώση, είτε με συμβολικά ποσά, είτε με πραγματικά ποσά, είτε γενικότερα. Είχα μπροστά μου όμως μια πλατφόρμα την οποία δεν καταλάβαινα. Και καταλάβαινα μέχρι εκεί ότι θα με βοηθήσει HR-wise, θα με βοηθήσει από πλευρά συμβουλευτικής καριέρας προς ανθρώπους άλλους και δυνητικούς πελάτες. Επειδή λοιπόν δεν είχα τίποτα άλλο να κάνω, είχα αρχιοθετήσει όλα τα μπαχαρικά και όλα τα. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, τα σεντόνια στο σπίτι κτλ. Κάποια στιγμή άρχισα να λέω ότι ξέρεις κάτι, δεν γίνεται. Δεν είσαι άνεργη, γιατί εγώ το άνεργη στο μυαλό μου το έχω άεργη. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω τις έννοιες. Οπότε τι έκανα, πήρα έναν υπολογιστή, 9 με 5 τον ξεκίναγα, τον άνοιγα, έπινα τον καφέ μου, το γάλα μου για την ακρίβεια, γιατί δεν πίνω καφέ, και καθόμουν και διάβαζα. Διαβάζοντας την πλατφόρμα, έβλεπα ότι δεν μπορούσα να την κατανοήσω αν δεν παραπέμπω, όσο και να το απέφευγα, στο manual του LinkedIn. Γενικότερα είμαι ένας άνθρωπος που δεν χρησιμοποιώ manual. Δηλαδή, άμα μου δώσει μια σκούπα, ένα σκουπάκι και μου πει διάβασε το manual, θα σου πω δεν θα είσαι με τα καλά σου, θα το πασάρω στον καλό μου και θα του πω βγάλε άκρη. Εγώ manual δεν διαβάζω. Δεν είμαι ο άνθρωπος των manual. Είδα λοιπόν ότι δεν μπορώ με τίποτα να καταλάβω πώς λειτουργεί η συγκεκριμένη. Διαβάζοντα λοιπόν αυτό το χρυσό manual, γιατί μόνο χρυσό μπορώ να το πω, συνειδητοποίησα τι σημαίνει να είσαι επαγγελματίας.
συνειδητοποίησα από κάτι τόσο άψυχο, τόσο άψυχο, τι σημαίνει να σέβεσαι τον άλλον. Τι σημαίνει να σέβεσαι το δίκτυο με το οποίο είσαι συνδεδεμένος. Τι σημαίνει να το προσεγγίζεις. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να το κάνεις. Πώς πρέπει να του μιλήσεις. Πώς πρέπει να σεβαστείς την πορεία του. Πώς πρέπει να σεβαστείς ότι ξέρεις κάτι όταν του στέλνεις 8 η ώρα το απόγευμα και περιμένεις να σου απαντήσει. Έχει οικογένεια. Δεν καταλαβαίνω γιατί να σου απαντήσει. Γιατί να απαιτείς να σου απαντήσει. Επειδή βιάζεσαι. Επειδή είσαι ανυπόμονος. Μέσα από τα γραπτά, λοιπόν, γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο μάνιουαλ, το οποίο είναι πάνω από 5.000 σελίδες, άρχισα να συνειδητοποιώ πώς λειτουργεί ο επαγγελματικός κόσμος και τι ακριβώς κάνει μια τέτοια πλατφόρμα. Πώς μεταφράζει γλώσσες. Τι σημαίνει αυτό. Μιλάει και τη γλώσσα των HR, μιλάει και τη γλώσσα των υποψηφίων. Μιλάει τη γλώσσα των πωλήσεων, αλλά και των πολιτών. Μιλάει τόσες πολλές γλώσσες και τους φέρνει σε επαφή σαν να είμαστε μια τεράστια βαβέλ και εκεί μέσα έμαθα πρακτικές, έμαθα στρατηγικές, γιατί γενικότερα αν υπάρχει κάτι στο οποίο είμαι καλή και το έχετε καταλάβει και εσείς μέσα από την ομιλία, είναι ότι όταν εμένα μου φέρνεις μια πληροφορία, δεν κοιτάζω την πληροφορία, κοιτάζω πίσω από την πληροφορία πλέον. Κοίταξα λοιπόν πίσω από το μάνιο, να καταλάβω τι θέλει να πει, γιατί να τους σεβαστούμε, γιατί να δημιουργήσουμε σωστά δίκτυο, γιατί να τους προσεγγίσουμε σωστά, γιατί να κάνουμε introduce ourselves, γιατί να μην στείλουμε ένα απλό μήνυμα σύνδεσης, γιατί πρέπει στα μηνύματα να μην είμαστε πολύ εκτενείς, γιατί δεν πρέπει να θέλουμε μονίμως να πουλήσουμε και να κάνουμε spam, γιατί πρέπει να το κάνουμε σωστά και εκπαιδευτικά, γιατί πρέπει να μοιραζόμαστε πληροφορία, γιατί όλα αυτά. 500 γιατί. Όταν λοιπόν και πριν γνωρίσω τη Μάρθα και τον Δημήτρη και δημιουργήσουμε και χτίσουμε τη σχέση που έχουμε, όταν με ρώταγε ο κόσμος λοιπόν ποιος είναι ο μέντορας μου, ποιος με έμαθε να είμαι ο επαγγελματίας που είμαι, να σέβομαι τους άλλους ανθρώπους, να σέβομαι τον ιδρώτα τους, να σέβομαι τα bulldogs της ζωής τους, να σέβομαι το τι έχουν κοπιάσει να κάνουν, να σέβομαι τα λάθη τους. Είμαστε γεμάτοι λάθη. Και είναι καλό. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Και γιατί μόνο έτσι μαθαίνουμε. Δεν θα μαθαίναμε αν ήμασταν σωστοί. Αν λοιπόν υπάρχει ένας τρόπος να τους σεβαστώ, ήταν με το να διαβάζω αυτό το manual. Και δεν μπορούσε κανείς να καταλάβει πώς γίνεται κάποιος να χτιστεί ως επαγγελματίας, επικοινωνιακά, αν μη τι άλλο, με το να διαβάζει απλά ένα manual. Πολλοί λοιπόν με ρωτάνε τι αιμονή είναι αυτή που έχω, γιατί στις φλέβες μου τρέχει LinkedIn. Τρέχει γιατί είναι ο μπαμπάς μου. Και εκεί ακριβώς έγινε και η σύνδεση. Μέσα από το LinkedIn ανακάλυψα έναν άνθρωπο τον οποίο τον είχα πάντα στη ζωή μου και δεν του έδινα καμία απολύτως σημασία. Και αυτός είναι ο πατέρας μου. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δημιουργήθηκε μόνος του, είναι επιχειρηματίας, έχει κάνει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Είναι ο άνθρωπος που κάθεσε στο τραπέζι στο Πάσχα και σε κάποια άσχετη φάση πετάει ότι θυμάσαι, Μέρη, τότε που φτιάχναμε λαμπάδες και γυρίζεις στα 35, στον κοιτάς και του λες, τι εννοείς, στις τηλεπικοινωνίες ήσουν, αντιπρόσωπος Panasonic, τι εννοείς. Ένα φεγγάρι με τη μαμά σου, που δεν είχαμε να πάρουμε πάνε στον αδερφό σου, σε ένα πατάρι που βρήκα, έβαλα τη θιά σου και τη μάνα σου, τους πήρα εκεί λαμπάδες και κάτι αυγά και κόλλες σιλικόνης και φτιάχναμε λαμπάδες. Και λες εσύ τι κουλό είναι αυτό τώρα, από το μυαλό τα βγάζει, έχει αρχίσει η άνοια. Περνάει αυτό, έρχονται τα Χριστούγεννα. Και ξαφνικά στα καλά του καθημένου λες, μπαμπά, κοίτα τι ωραία που το στολίσανε και το έχουν φωτίσει το, πώς το λένε, κάτω στην Αθήνα και τα λοιπά και το καλυμάρμαρο. Α, ναι, μου λέει, και ξέρεις τι δύσκολο είναι, μου λέει, να καθαρίσεις αυτά τα μάρμαρα. Ναι, του λέω, γιατί ξέρεις εσύ, που δεν έχεις καθαρίσει μέσα στο σπίτι και δεν έχεις βοηθήσει τη μαμά. Ναι, μου λέει, εγώ μου λέει, καθάριζα, μου λέει, τα μάρμαρα του Ζαπίου κάποτε. Ποια μάρμαρα του Ζαπίου. Μου λέει, ξέρεις, μου λέει, ένα φεγγάρι, δεν είχα δουλειά. Και για περίπου, μου λέει, τόσους μήνες, πήγαινα, μου λέει, και έδειχνα ένα προϊόν το οποίο καθαρίζει μάρμαρα και πήγαινα στο Ζάπιο και έκανα, δειγμάτιζα. Και καθάριζες, του λέω, τα μάρμαρα του Ζαπίου. Ναι, μου λέει, αγάπη μου, πώς τρώγατε, νομίζεις. Και σκέφτεσαι και λες, εγώ γιατί τα μαθαίνω αυτά στα 35 μου. Γιατί όλη τη ζωή μου τον έχω δίπλα μου και είναι και πολύ λογάς όπως είμαι και εγώ, μην νομίζετε.
Λέει, λέει, άμα τον ανοίξει, άμα ανοίξει την κάνουλα, τελειώσαμε. Και μιλάει ο αγελάτος, δεν το σταματάς με τίποτα. Και δεν σας κρύβω ότι αυτά τα δύο επαγγέλματα δεν ήταν μόνο δύο που ανακάλυψα. Έχει κάνει 802. Και όταν βγήκα στο πρώτο μου σεμινάριο, όπου ήμουνα, δεν επιτρέπεται να το πω μάλλον στον αέρα, τέλος πάντων, ήμουνα πάρα πολύ αγχωμένη. Και τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω, ξέρεις, έχω 300 άτομα τελικά και όχι 50. Ωραία, μου λέει, και. Του λέω, παπά, πώς θα το κάνω, εγώ μέχρι 50 έχω κάνει, όπου ήμουνα στην τάδε εταιρεία και τους έκανα induction. Και μου λέει ο μπαμπάς μου στο τηλέφωνο, τι είναι induction. Όχι, παπά, του λέω, τίποτα δεν καταλαβαίνεις, τέλος πάντων, μέχρι 50 άτομα εγώ μπορώ να διαχειριστώ. Ναι, μου λέει, θα το κάνεις και με 300. Να σου πω, επειδή έχω πάρα πολύ δουλειά, τα λέμε. Και μου κλείνει το τηλέφωνο. Έτσι έκανα το πρώτο μου σεμινάριο στο καριέρα σε 280 ανθρώπους. Συνειδητοποίησα ότι όλα είναι μία απόφαση. Ομολογουμένως έχει έναν εναλλακτικό τρόπο ο μπαμπάς μου της προξιάς για να σε κινητοποιεί ως κεφαλονίτης, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν έχουμε καν σκεφτεί πόσα πράγματα κάνανε οι δικοί μας για να μας ταΐσουν, να μας ποτίσουν και να μας μεγαλώσουν και πόσο σε ασφαλές περιβάλλον ζούμε εμείς και απλά γκρινιάζουμε για την πανδημία και το ότι κλειστήκαμε μέσα στο σπίτι. Ideas. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι είμαστε ικανοί για τα πάντα. Ότι αν πεινάσουμε και μάρμαρα μπορούμε να καθαρίσουμε και λαμπάδες να φτιάξουμε και να πάμε να κάνουμε οτιδήποτε χρειάζεται για να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας, είτε εν καιρό πανδημίας, είτε εν καιρό αυτού που έγινε στο μάτι, είτε το οτιδήποτε για να δείξουμε την ανθρωπιά μας. Αλλά πάνω απ' όλα, θα πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε και να είμαστε άνθρωποι στους δικούς μας. Γιατί αυτή είναι η υπεύθυνη που μας φτιάξανε. Και καμία φιλανθρωπία, καμία καλή κίνηση, καμία ηθική αντιμετώπιση των μέτρων της κυβέρνησης δεν μετράει αν δεν είμαστε σωστοί απέναντι στους ανθρώπους που μας φτιάξαν και γι' αυτό το λόγο έχουμε αυτά τα μάγουλα και αυτά τα ματάκια. Γιατί δεν θα είχαμε το μυαλό που έχουμε, γιατί δεν θα μπορούσαμε να αναπνέουμε απλά. Και μπορεί εγώ να λέω νονά τη Μάρθα, μπαμπά μου το Δημήτρη, αλλά έχω έναν εξαιρετικό μπαμπά. Έχω μια μητέρα η οποία είναι 8 φορές πιο εξαιρετική από τον μπαμπά μου, αλλά είναι στην αφάνεια και στη σκιά, γιατί δεν είναι τόσο πομπόδης όσο ο μπαμπάς μου, αλλά μερικές φορές ήταν πολύ πιο ικανή από αυτόν. Γιατί ο πατέρας μου ήταν το κεφάλι και η μητέρα μου ήταν ο λαιμός. Γιατί ήξερε πώς να τον γυρίζει και πού να τον γυρίζει. Και έπρεπε να φτάσω κοντά στα 38-40 μου ως επαγγελματίας πλέον εκπαιδεύτρια, όχι γιατί έχω πάρει certifications ως εκπαιδεύτρια, αλλά γιατί έχω εκπαιδεύσει τόσους πολλούς ανθρώπους από το ζήλο μου να τους περάσω και να μοιραστώ αυτά που ξέρω. Και ναι, το έκανα εμπορικό όλο αυτό, γιατί θέλω να βγάλω κι εγώ το προς το ζήν. Αλλά αυτό αγαπώ να κάνω. Κοιμάμαι πολύ καλά το βράδυ, εκτός όταν έχω πολύ άγχος. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη για τους ανθρώπους που έχω στη ζωή μου. Αλλά κυρίως είμαι ευτυχισμένη γιατί έχω δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι κλεισμένοι μέσα στην πανδημία επί 6-8 μήνες σχεδόν. Δεν έχουν βγει να πάνε πουθενά παρά μόνο στο σούπερ μάρκετ με πάρα πολύ φιδό και προσοχή. Δεν βλέπουν τα εγγόνια τους, δεν βλέπουν εμένα και επειδή ήμουνα μέχρι πολύ μεγάλη ηλικία στο σπίτι μαζί τους ή με το μικρό τους και με έχουν στερηθεί πάρα πολύ. Και όσο και αν φαίνομαι μια επαγγελματία η οποία είμαι σκληρή έξω, κάθε φορά που μένω στο σπίτι, το πρώτο πράγμα που ακούω είναι «Πού είσαι ρε μικρή?». Όπως φαντάζομαι πολλοί από εσάς ακούτε από τους γονείς σας όσοι είναι εν ζωή. Θέλω λοιπόν να πω και ενδεχομένως να είναι και η ώρα να κλείσουμε σιγά σιγά, ότι οι μέντορές μας είναι κάτω από τη μύτη μας. Και είναι πολλές φορές οι ίδιοι μας οι γονείς. Είτε έχουν τη μορφή του bulldog, είτε έχουν τη μορφή του Yoda. Γιατί δεν είναι απαραίτητο ότι ο γονιός θα έχει μία συγκεκριμένη εμφάνιση. Και μπορεί να φανεί γρήγορα ότι είναι Yoda, μπορεί να φανεί αργά. Μπορεί να φανεί γρήγορα ότι είναι bulldog, αλλά ίσως είναι αυτός ο άτσαλος τρόπος που έχει για να μας μάθει και να μας πεισμώσει, είτε μπορεί να φανεί αργότερα. Σε κάθε περίπτωση, είναι αυτοί που είναι οι δημιουργοί μας, είναι οι άνθρωποι που οφείλουν, που
οφείλουμε τα πάντα γιατί είμαστε άνθρωποι και είναι και οι πρώτοι δάσκαλοι μας. Και θα είναι πάντα, μέχρι να φύγουν από τη ζωή. Γι' αυτό και κλείνοντας αυτή την παρουσίαση, πριν μπούμε στις ερωτήσεις σας, που θα χαρώ πάρα πολύ να απαντήσω, δείτε τους Γιόντας και τα Bulldog σας γύρω-γύρω, γιατί πολλές φορές δεν τους αντιλαμβανόμαστε. Μπορεί να είναι ξεμαλιασμένοι, μπορεί να είναι πράσινοι, μπορεί να είναι κοντοί, μπορεί να γαυγίζουν εντόνως. Εγώ γαυγίζω συνέχεια. Ο άνθρωπος που αυτή τη στιγμή είναι το δεξί μου χέρι στην επιχείρηση, ο λόγος που ήρθε κοντά μου είναι γιατί στην πρώτη μας γνωριμία τις γάβγισα σαν να μην τις έχει γαυγίσει άλλος άνθρωπος, από ό,τι κατάλαβα. Μέσα από το γάβγισμα όμως θέλω να καταλάβετε τις προθέσεις. Τις προθέσεις των ανθρώπων και την αγάπη των ανθρώπων. Και κάποιοι ή δεν έχουν μάθει να τη δείχνουν σωστά, ή δεν έχουν μάθει παρά μόνο να τη δείχνουν εναλλακτικά. Αλλά είναι εκεί. Αρκεί να το δείτε εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Έθελ, τι να πρωτοσχολιάσω πραγματικά. Είναι για χειροκρότημα όλα αυτά που μοιράστηκες και βλέπω ότι χειροκροτούν πάρα πολύ. Θέλω προσωπικά να σε ευχαριστήσω, αν και διάβαζα τα σχόλια, τα οποία είναι όλα πάρα πολύ θετικά και έχεις πάρα πολλούς fans, πραγματικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατάθεση ψυχής που έκανες, γιατί αυτό ένιωσα εγώ. Σε ευχαριστώ για το πόσο αυθεντική ήσουν, που τα μοιράστηκες όλα αυτά μαζί μας. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπαίνουν άτομα σαν εσένα, τα οποία το θεωρούμε και είναι επιτυχημένα, γιατί, ξέρεις, εμείς βλέπουμε την επιτυχία έτοιμη, δεν βλέπουμε τι έχει περάσει το κάθε άτομο για να φτάσει στην επιτυχία. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι μέσα από όλα αυτά που μοιράστηκες, είδαμε τα μαθήματά σου και όλα τα βήματα που έκανες, που σε οδήγησαν εδώ που είσαι σήμερα. Πραγματικά δεν έχω λόγια. Με εντυπωσίασε πέρα από το περιεχόμενο και ο τρόπος που το προσέγγισες. Δηλαδή, το ότι μέσα από την ιστορία της ζωής σου έβγαζες έτσι πολύ ξεκάθαρα μαθήματα και πράγματα που μπορούμε όλοι να κρατήσουμε. Με έκανες να σκεφτώ για τα δικά μου bulldogs, που δεν έχω συγχωρήσει και φαντάζομαι θα έρθουν κι άλλα στην πορεία, και για τους δικούς μου γιόντας, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Ό,τι και να πω θα είναι λίγο, πραγματικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αμαλία μου, και για την ευκαιρία που μου δώσατε και εσύ και η Μέριλη.